Κάτσε να το πω με τη μία να μην το ξεχάσω. Να πεις ότι αυτοί που κέρδισαν μπλουζάκια στον Κωστή στην προηγούμενη εκπομπή και τους είπαμε εμείς να πάνε στη μπουτίκ, θα τα φέρει ο Κωστής την άλλη εβδομάδα εδώ. Έλα ρε γίγαντα. Έλα ρε γίγαντα. Έλα ρε. Φλίν, να μην το πιάσω. Άμα το πιάσω και το αυτό, τελείωσε. Κλείσε την τηλεόραση, μη δύο ο Μάριος την πρόεδρο της Εστονίας. Και έχουμε άλλα. Φίλα, από αυτές ξερακιανές, αυτές που το αρέσουν, αυτές οι περίεργες. Δεν είναι 80 όμως. Πω, πω, όλοι οι τέτοιοι, οι τσολιάδες έξω στην, στο προεδρικό μέγα. Πω, πω, τι είναι αυτή, ρε. Συνάντηση Παυλόπουλου με την πρόεδρο της Εστονίας. Μάριε! Έλα, έλα! Έλα μας τη γνώμη σου. Λαγκάρντι, έλα, έλα γρήγορα, μην το χάσεις, έλα. Ρε εσύ, ας το νερό, ρε. Έχει να δώσει ή τίποτα. Πρόεδρος της Εστονίας, κάτω. Α, αυτή την είδα προηγουμένως. Α, ναι. Ναι, ήμουν σίγουρος. Αξούρπα λίγο σώμα αχλάδι. Ήμουν σίγουρος. Λίγο αχλάδι. Τι πράγμα είναι αυτό. Αλλά τύπησα, ναι, ωραία, ωραία. Τι ωραία, ρε εσύ, Μαρέ. Μαρέ, σου αρέσει ο τίτλος. Σου αρέσει το αυτό και όχι η γυναίκα. Σου αρέσει να έχει... Ναι, ναι, δεν είναι η όψη. Με προσβάλλεις. Με λες δηλαδή ότι εγώ φίλος της εξουσίας και φιλοχρήματος και ποζερό... Όχι της εξουσίας. Δηλαδή, τι είναι αυτά, αρέσει. Δηλαδή, κρίνεις μια γυναίκα από άλλα πράγματα και όχι από την εμφάνιση. Ίσα ίσα που έχω πει 100.000 φορές ότι εγώ είμαι με τα κορίτσια της διπλανής πόρτας, ρε φίλε. Με ραντουβάρια δηλαδή. Τι είπες τώρα, με σχήμα. Δεν είναι εντάξει, μην το πεις και προσωπικά. Δεν θα σε δικαιολογούσα, ακόμη και αν με τι γνώριζες... Τι έχει ρε Μάρια αυτή τώρα. Εψέ. Έχει κάτι που μου αρέσει. Αυτό. Έχει τύπο. Έχει είναι πρόεδρος της Εστονίας. Έχει αυτό το βορειοευρωπαϊκό τέτοιο, αυτή και λίγο Βρετανίδα. Έχει λίγο αυτό το βρετανικό. Και ο Προκόπης ωραίος άντρας. Και ο Προκόπης ωραίος άντρας. Ωραίος. Για την ηλικία του τύπος, ωραίος. Το okay. Έλεγες αυτό όταν ήταν βουλευτής απλώς. Όχι. Για το τι κάνει, τον γλύφω, ας πούμε, για να με διορίσει, τι να με βάλει κάπου, να με κάνει διευθυντή στο Λίμπερο, να φύγει ο Ζαγόρ, τι δεν κατάλαβα. Δεν πειράζει τελείως. Σωστό, σε κάνει σωστή κίνηση. Ωραία το μάρκαρε. Ωραία το μάρκαρε. Όχι, εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω. Πρέπει να έχει κάτι η τρύπα αυτή, Φίλε, πάνω το δικό σου στο 3. Πάνω το δικό σου στο 3. Δεν πάω πουθενά εγώ. Και το δικό μου στο 2. Γιατί είχαμε και χθε που το μία. Μπράβο, ωραία. Και βάλτε τη δικιά μου την τρύπα στο 2. Εσένα βάλα στο 3. Σωστά. Για να μου κάνει ζωή δύσκολη, ρε. Να πάω να τραβήξω να μου φύγει μεγάλη, το κεφάλι όλο. Τεράστιε. Αυτό ποιο είναι. Ο Κόλκα. Αυτό εδώ. Ο Κόλκα. Ποιο Κόλκα, ρε. Δεν είναι. Παπαδόπουλα. Σοβαρά. Παναγιώτη. Σωτηρή. Αυτήν ακριβώ έτσι τώρα τη βλέπω. Έχω δει άλλε δύο-τρει. Κάτσε. Αυτήν ακριβώ. Κατάλαβε, σε βλέπουμε. Έλα λίγο. Α, έλα λίγο. Μαΐου σήμερα, Σωτήρη δασκαλάκι έχουμε. Έλα. Σωτήρη, έλα. Δεν πάντο. Ναι, ρε. Την έχει ξαναβάλει το παρκό. Περίμενε. Την έχω δει, αλλά άρπα κόλλα. Κυρίως παίζουν μία-δυο άλλες. Μα του την έχω δώσει το Παναγιώτη. Αυτή είναι. Δεν έχει άλλη για Παναγιώτη. Αυτός δεν την είχε. Όχι. Από σένα την πήρε. κάνει εδώ σκαλάκης. 17 Μαΐου σήμερα, Μεγάλη μέρα. Α, δεν έρθει ο Χρυσανθός. Άλλο ένα κύπελο του ΠΑΟΚ. Μήπως δεν έρθει. Σωτήρη! Σωτήρη! Επειδή είχα απουσίες στα μαθηματικά, πόσα κύπελα φτάσατε εσύ. Δεν θυμάσαι κι εσύ, Πολλά είναι ρε φίλε, έχουν αυξηθεί πολλά. Αρχίζω, μπερδεύομαι ο άλλος. Κοίταξε, άμα τα χάνει ένα σκαλάκι, πάνε να πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Αρχίζω, μπερδεύομαι. Πάνε να πει ότι. Είπε κάτι ωραίο χθες ο. Οι τίτλοι σιγά σιγά ο Παπαδόπουλας. Σε διψήφιο. Μιλάει με έναν Αριανό στη γραμμή και του λέει: Έχω εξαπλάσια κύπελα από σένα. φίλε, είναι. Αυτό και από μένα. Και από μένα. Αν τον Πανιώνει, όχι. Αν τον Πανιώνει, έχει τριπλάσια. Δύο δεν έχει Πανιώνιο. Δύο. Η Λάρισα, δύο. Τριπλάσια. Ναι. Καλό αυτό. Ναι. Έχεις δηλαδή τριπλάσια και από τους δύο μαζί. Πω. Ενά τώρα να σου κάτι. Ναι, σ' αρέσουν, αλλά με τέτοια που λες και εγώ θα αναγκαστώ να ρίχνω κατάρες. Βλέπεις, ενώ μέχρι τώρα σε συμπαθώ, δεν λέω κάτι. Ό,τι και αν έκανες. Κάτι, τι είπες, Σωτήρης. Γελάω μαζί του, το έχω πει. Το 3721 αυτό των Αριανών γελάω, ρε φίλε. Και χθες και προχθές γέλασα. Φτάνει όλοι, βγήκατε με τον Λουτσέσκο και τον πήρατε τον άνθρωπο. Φτάνει, έλεος. Εκείνος ήθελε, ρε. Ναι, κάτσε να μαζευτούν λίγο οι ακροατές και βάζουμε θεματάκια
δίνουμε για διαγωνισμούς. Σωτηρή, λίγο το χαλί μας, λίγο το ανοίξει. Γιατί με το δεν ακούω τίποτα, αγόρι, φίλε. Τώρα, μπράβο. Τώρα, ναι, μπράβο. Τώρα πήρα ρυθμό. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Τώρα, ακούω τσαμπαγουάμπα. Μπράβο. Οι παοξίδες ασχολούνται με την Ευρώπη. Ονειρεύονται ομίλους Champions League. Έχω την εντύπωση, γράφει εδώ ο πρώτος φίλος, ναι, ότι αν περάσουμε από τον δεύτερο προκριματικό στον τρίτο, θα είμαστε στους ισχυρούς. Δεδομένου πως πλέον η Λιόν προκρίνεται απευθείας στους ομίλους, μας μένει η Μπενφίκα, η Δυναμό Κιέβου, η Βασιλεία ή ο Άγιαξ που είναι πάνω από μας. Κάτω από μας είναι η Φενέρη, Σπαρτάκ Μόσχας, η Σλάβια Πράγας και η Δάρη Λιέγης. Μάλιστα. Θα δούμε, είναι πολύ υποθετικό. Ποιοι θα περάσουν, ποιοι θα κάνουν κτλ. Για τον ΠΑΟΚ που 17 Ιουνίου θα μάθει, 19 Ιουνίου θα μάθει και τον αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό. Πότε, αν θα 17 είναι... Ιουνίου. 19. 19. Αν θα είναι δηλαδή ο Άγιαξ ή η Βασιλεία. Τι προτιμάς, Μάρια? Κάτσε, τι ένας από τους δύο θα είναι. Ναι, ναι. Τι βολεύει τα σχέδιά σου? Κάτσε, ένας από τους δύο θα ναι, είναι. Ναι, ναι, και όμως. Είναι τόσο η κατάσταση συγκεκριμένη. Γέρνω προς Βασιλεία. Εκτιμάς δηλαδή με βάση το αντιπάοξ ειδηλίκη σου ότι ο ΠΑΟΚ δύσκολα θα περάσει τη Βασιλεία, αυτό λες? Θέλω να... Κουράστηκα να βλέπω τα ΠΑΟΚ Άγιαξ, φίλε. Ναι, είναι πιο συχνά το σαν, ΠΑΟΚ. Σαν να μου δίνεις, ρε φίλε, πέντε μέρες σε ρήπα. Είναι πιο συχνά τέτοιο από τα ΠΑΟΚ Άγιαξ. Ο Γκραντέν. Έχεις δίκιο. Το λατρεύω τον Γκραντέν. Ο Γκραντέν, αν με βάλεις πέντε μέρες συνέχεια, θα σου πω εσύ, φίλε, κόψτο λιγάκι. Θέλω και λίγο. Τελευταία. Θέλω και λίγο φακί. 7 χρόνια έχουν παίξει πιο πολλές φορές πάω κάρι παρά πάω κάρι. Έχεις δίκιο. Θέλω και λίγο φακί. Δεν σε κουράσει, ρε φίλε. Συγγνώμη τώρα, δεν μην τρελαθούμε τώρα. Ένας από τους δύο είναι αυτή, είναι η κλήρωση. Εγώ θέλω να περάσει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι θέλω το ίδιο. Εντάξει, okay. Ναι, το ξέρω, γνωρίζω. Ωραία, δεν γνωρίζω. Άρα για να περάσει ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τον, αυτό που θα τον περάσει. Άρα μας στείνει πολύ ωραίο θέμα αυτό που μου είπε χθες το βράδυ ο Δάμονος ο ΠΑΟΚτσής, ο Λουλουδάς, από τον οποίο περάσαμε χθες μαζί με να τον Παναγιώτη. Στον αέρα. Ναι, βγήκαμε. Να καλημέρα. Περάσαμε χθες με τον Παναγιώτη από εκεί. Γιατί ακούει και κατευθείαν. Τώρα. Βγαίνει έξω ο Δάμονας, βγαίνει ο αδερφός του, καημένος ο υπάλληλος. Σωτήρη. Τον υπάλληλο τον ξέρεις, τον έχει ζει, τον ξανθώ. Δεν υπάρχει, Θεός, δεν είναι, Θεός το λατρεύω. Και είπε ο Δάμονας το εξής. Το θάνατο διαιτή, πώς το λες στο μικρό? Δημήτρη. Δημήτρη νομίζω. Και έκανε την παφιλίας. Ο Θάνος ο διαιτής, ο Γρεβενών. Ήρθε τώρα να ο Γρεβενών. Μήπως είναι κανένα fake. Δημήτρης, μήπως είναι κανένα φάκε που λέει ο Πολάλης. Μήπως είναι φάκε. Ό,τι και να κάνεις. Μήπως είναι fake news. Για πες μάρει. Λοιπόν, συζητάνε εκεί πέρα με ένα παοξί μαζί, με δύο παοξίδες άλλους και λέω τι, λέει φίλε, λέει στον άλλον και εγώ το πιάνω το ακούω και λέω σε παραδέχομαι. Λέει έτσι δεν είναι. Λέει, δεν θέλω φίλε, λέει, δεν είμαστε έτοιμοι για ομίλου Champions League. Ναι, ναι, δεν είμαστε έτοιμοι. Λέω τι φοβάσαι, τον διασυρμό, λέει τι όχι ρε, ναι, ναι, ναι. Δεν είμαστε λέει έτοιμοι. Αν ακούει ο Δάμονας, παρακαλώ πάρα πολύ να βγει. 23-10, 30 2... χρόνια δεν είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ. Είναι, εντάξει. Ναι, θα πει όχι. Ναι, θα πει όχι γιατί θα φοβηθεί. Εντάξει, ναι, εγώ παρακαλώ, μακάρι να, βγει. Να παίξει με τη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ, ναι, και θα πει όχι, δεν θέλω, δεν είμαι έτοιμο να σα πει. Του λέω φοβάσαι διασυρμού. Λέει τώρα, όχι φοβάμαι διασυρμού. Από ποιο διασύρθηκε ο ΠΑΟΚ? Άλλο φίλε, άλλο φίλε, ομίλου Champions League. Άσε μας. Άλλο, μπαίνει που όλοι καίγονται, θέλουν πρώτη θέση, θέλουν. Άστο. Διαφορά. Διαφορά. Εντάξει. Μην τα έχουν ξαναπεί αυτά. Δεν, τα καταλαβαίνουν και το καταλαβαίνει και η μικρή αυτά, σου η κόρη. Μ' άρεσε τα καφενιακά. Ναι. Ποιο είναι καφενιακό? Είναι έτοιμο ο ΠΑΟΚ. Ποιο είναι καφενιακό? Ναι. Τι θα πει δεν είναι έτοιμο που είναι άλλο μόνη η ομάδα Arsenal. Στις 50 της Ευρώπης που δεν έχει μέσω Champions League. Τι θα πει δεν είναι έτοιμο? Αύριο άλλο η Arsenal μέσω ομίλου Champions League και άλλο προκριματικά. Ναι, ναι. Τότε UEFA με άλλους στόχους. Με. Άλλο Tottenham να αφήνει έξω την πιο ακριβή μεταγραφή εκείνη τη σεζόν τον Ολλανδό, το δεκάρι. Άλλο είναι βλάκα παίκτη. Άλλο είναι αυτό. Να τον αφήνει έξω για να τον έχει μόνο για την Αγγλία για να βγει Champions League. Επικοινωνείς με αυτά που λες. Καλά επικοινωνώ. Επικοινωνείς. Ωραία την να σου απάντησε. Τι έχει να χάσει, ρε. Δεν ήσουν μπροστά. Που είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει παίξει Champions League. Άλλο αυτό, βρε. Α, με το Δάμο να πες τα αυτά. Εγώ άλλο σου λέω. Μπορεί να φας και ένα δύο πεντάρες. Ναι, οχτάρες θα φάει. Έχει διαφορά. Έφαγε από παλούς. Έχει διαφορά. Άσερε. Άλλο μέσα στους ομίλους του Champions League. Και άλλο αυτά ζουμού, Europa League, τέτοια ξέρω εγώ. Οκ, εντάξει. Που άλλο παίζει και σε βλέπει, σου λέει τι να ασχοληθώ τώρα, ας πούμε. Μην μπερδεύεις εδώ που θέλεις με αυτό που θες να πεις. Αυτό. Μην το μπερδεύεις. Προσπαθώ να καταλάβω την αντίληψη του Δάμονα. Και μου λέει να πάρω πρωτάθλημα. Μυρίζουν σαν πρωτάθλημα. Να παπαρούνε έντονα και τα έχει χάσει. Άσε τώρα. Ναι, ωραία. Εγώ θέλω να μπορεί ο Δάμονας να βγει. 23-10, 287-888. Είναι ο λίμπερο τη καρδιά σου. Είναι η Τρόικα, κλασικά, με Δημήτρη Μπατζόγλου και Μάριο Ασλαμή, ο άλλος δεν ξέρουμε που είναι.
Σωτήρης Γαλάκης είναι και σήμερα κοντά μας για να ακούμε περνότε Πέμπτης. Α, θέμα, και... θέμα στο καζέτα, ορίστε εδώ. Ναι. Βασιλεία η Άγιαξ, δείτε ποιος είναι ο επιθυμητός αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Να δούμε τι γράφουν. Ο επιθυμητός από τον ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Βέργος γράφει. Ναι. Εγώ τελευταία σε αυτούς έριξα 4, ή κάνω λάθος. Όχι. Στο PlayStation. Ποιος έριξε 4, η City. Η City. Εκεί μέσα 0-4. Αυτός είναι παιχταράς αυτός εδώ. Και, ο Ισλανδός. Ο Ισλανδός είναι αυτός. Ο Ισλανδός. Ο Ισλανδός είναι αυτός, ναι. Παιχταράς. 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 Άνετα πηδάω. Μπαίνω μέσα στην τούμπα και ζητάω τη φανέλα του. Η Βασιλεία που βγήκε δεύτερη στην Ελβετία, έτσι έχασε το πρωτάθλημα του Young Boys φέτος. Ναι. Τι πανέμορφο όνομα. Από στα τρία πιο όμορφα παρέσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ελιονούση τώρα, ποιο Ελιονούση. Φόλος Βίγκελ και τα λοιπά. Ελιονούση, Ελιονούση, δεν κατάλαβα. Ο Άγιαξ. Με το γιο του Κλάιφερτ. Το De Jong, με, τον με την απάτη, γιο της απάτης. Τεράστια απάτη, Κλάιφερτ. Μπαμπάς, τεράστια ποδοσφαιρική φούσκα και απάτη. Τεράστια ποδοσφαιρική απάτη. Γράφει εδώ ένας φίλος ότι η αξία της στο Transfermarkt, παίρνει από εκεί έτσι, ναι, παράδειγμα, της Βασιλείας είναι 61 εκατομμύρια. Του Άγιαξ 170, του ΠΑΟΚ 43. 170, ποιο είναι στον Άγιαξ? Θέμα καπιταλισμού. Τόσα και, πολλά. Και δημιουργία υπεραξία, ναι. Είναι ο καπιταλισμό, ρε ηλίθεια. Όχι στον καταλήγουμε. Το λέω σαν. Τίτλο. Το 5 τη Βασιλεία. Το 5 τη Βασιλεία. Χάτσε να βρούμε. Το 5 τη Βασιλεία. Να του παίζει δεξιά στην πλευρά. Ναι. Δώστε να δώσω εγώ του διαγωνισμού. Προσέξτε λιγάκι, δίνουμε 2 διπλές προσκλήσεις. Περιμένω να γίνει χαμός. Σύμφωνα με τα όσα ζητούσατε πριν από περίπου ένα μήνα που δίναμε για αυτόν μόνο του, 2 διπλές προσκλήσεις για το αυριανό live του Φίβου Δελιβοριά με τη Μαρίνα Σάτι και τις φωνές, όπως ακριβώς ανέβαινε στον Γκάζι, αν δεν κάνω λάθος. Είχε ανέβει αρκετά βράδια, είχαν παίξει. Ακριβώς έτσι. Και όταν τελευταία φορά δίναμε για Φίβου Δελιβοριά, κάποιες και κάποιοι ρωτούσατε αν είναι μαζί και η Μαρίνα Σάτι, το οποίο το θεωρώ τραγικό βέβαια, γιατί εγώ λατρεύω Φίβο Δελιβοριά, λατρεμένος Φίβος Δελιβοριάς, παικτούρα τεράστια. 2 διπλές, Φίβος Δελιβοριάς, Μαρίνα Σάτι, φωνές και οι φωνές μαζί τους, αύριο Παρασκευή στο κλαμπ του Μήλου. Και 1 ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express σε αυτούς που θα στείλουν 1 ή 2 ή ίσως και 3 look-alike ομοιότητες με τον Λουίς Γκουστάβο, τον Βραζιλιάνο στόπερ της Μαρσέιγ. Φαντάζομαι οι πιο πολλές και πιο πολλοί από το κρατήριο τον απολαύσατε εψέ το βράδυ. Λουίς Γκουστάβο, το αριστερό στόπερ της Μαρσέιγ, διεθνής Βραζιλιάνος, πρώην της Μπάγερ Μονάχου, δεν ήταν αυτός? Ξέρω. Ναι, πρώην της Μπάγερ Μούνιχ. Πήρα 3 πολύ ωραία look-alike από φίλες και φίλους που είδαμε χθες το παιχνίδι μαζί. Μου άρεσε πάρα πολύ το ένα ενός εμβληματικού τεράστιου ρόκερ, ορισμό του ρόκερ, που εδώ για πολλά χρόνια έχει φύγει από τη ζωή και προσωπικά τον προσκυνώ όπως και εκατομμύρια άλλοι στον πλανήτη, και 2 άλλα πάλι μουσικά για τον Λουίς Γκουστάβο. Όλα αυτά θα μπουν στην κλήρωση για 1 ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Αυτό τον 5 θέλω, τον 5. 2310-287-888. 2310-287-888. Και σε μεσικά FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54-526. 54-526. Κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του κόστου κινητής τηλεφωνίας. Μια ανάσα, ρε Σωτήρη, τώρα έφυγες. Εδώ. Εδώ έτσι. Σωτήρη, δώσε μια ανάσα μουσική παλικά. Ωραία. Μήνυμα για σένα. Πάνε στο δικό μας. Πάνε στο δικό μας. Στο δικό μας μήνυμα. Δύο μήνυματα για σένα. Ναι, στο πρώτο, 969. Οι βαλτικές χώρες είναι παρακλάδια των γερμανικών φυλών. Καμία σχέση με Αγγλία. Λέει ο 969 ή η 969. Ναι. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά η συγκεκριμένη κυρία θυμίζει και Βρετανίδα. Εγώ είπα και τη συγκεκριμένη κυρία, έτσι. Την πρόεδρο της Εστονίας, είπες, Δημήτρη. Ναι. Μπράβο, η οποία έχει συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον Προκόπη Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο. Λύσε αυτό είπα. Μια διαφορά δύο φίλων. Ναι. Μάρι, έχω διαφωνία με ένα φίλο τσελσικό. Ναι. Ποια είναι η πιο ιστορική ομάδα για σένα, Τότεναμ ή Τσέλσι? Τότεναμ με τα χέρια κάτω. Τότεναμ. Όχι πάνω. Τότεναμ με τα χέρια κάτω. Αν και να σου πω κάτι, όλες είναι ιστορικές στη Μεγάλη Βρετανία. Χούλς. Για τώρα δικό. Να σου πω κάτι. Ιστορική είναι και η Νότς Κάουντι. Η οποία Νότς Κάουντι
έχει, αν θυμάμαι καλά, 6 παγκόσμιες πρωτιές. Εκ των οποίων, να πω τη μία για να το κλείσουμε. Ναι. Να πω τη μία για να το κλείσουμε. Δείξε πόσο μορφωμένος είσαι. Είναι η πρώτη ομάδα που ποδοσφαιριστές της φόρεσαν τι, Δημήτρη? Ρίγα. Στον κόσμο, όχι. Ροζ χρώμα. Όχι. Τα μπέρδεψε με την. Ξέρω που το πας. Ναι. Φόρεσαν τι? Καλαμίδες. Όχι, κοντά είσαι, πολύ κοντά. Τάπες. Όχι. Έφυγε λίγο τώρα. Σε καλαμίδες ήσουν πολύ κοντά. Είναι οι πρώτοι ποδοσφαιριστές της Notch County στον πλανήτη Γη φόρεσαν. Ψηλά τις κάλτσες. Φόρεσαν κάλτσες. Γιατί δεν φούρουσαν. Χωρίς κάλτσες. Χωρίς. Ναι. Οι πρώτοι που φόρεσαν κάλτσες. Φοβερά πράγματα. Notch County. Και έχει και άλλες, νομίζω, 4-5 πρωτιές. Νομίζω ότι είναι η πρώτη ομάδα που έβαλε δοκάρια στον πλανήτη. Δηλαδή τώρα στη Μεγάλη Βρετανία, για μένα δεν υπάρχει μη ιστορική ομάδα. Αλλά ανάμεσα σε Tottenham και Chelsea πάω και με την καρδιά μου λίγο, φόλα Tottenham και καρά αδικημένη από την ποδοσφαιρική μοίρα, σύμφωνα με τους ποδοσφαιριστές που έχει στο πάνθεόν της εδώ και 1,5 αιώνα και την μπάλα που έχει παίξει. Ειδικά τη δεκαετία του 80, τρομακτικά αδικημένη. Απλησία στο ποδόσφαιρο, τρελό υλικό. Έχει στις τάξεις της το κορυφαίο δεκάρι στον κόσμο των τελευταίων 50 ετών, τον Γκλεν Χόντλ. Συμφώνησε μαζί μου και ο Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος τον πήρε τότε στη Μονακό και του είπε: πάρε μου το πρωτάθλημα. Συμφώνησε μαζί του Βενγκέρ. Ναι, παραμονή τη βραδιά την προηγούμενη του Arsenal, του ΠΑΟΚ Arsenal, στο Μακεδονία Παλάς. Λέει: γι' αυτό τον πήρα. Το κορυφαίο. Κλάσεις πάνω από τον Μισελ Πλατινί. Έτσι. Και δεν πήρε τίποτα. Και τα έπαιρνε ο Γκρέιαμ Σούνες. Με το μαλλί το περμανάντ και το μουστάκι το. Έλα, άλλο ένα για σένα για να κλείσεις, γιατί κουράστηκες. Σχολίασε με τα γραφάρα Άλαν Μαγκρέγκορ, τερματοφύλακα πλέον της Rangers. Με τα γραφάρα. Όσο και το ταμπτάκο. Μην το πεις. Ο ένας είναι αυτός. Λέει ο Θουβού. Άντε, σωστό. Άντε, σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Άντε, κάνε μια δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσάθε. Με το καλό τα βαφτίσια. Την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή. Με το καλό παλικά. Αλλά γενικά πιστεύω ότι είσαι ο δασκαλάκης των παραγωγών. Το λέω έτσι απλά. Τον δημοσιογράφο, ναι. Τον δημοσιογράφο. Τώρα δεν φεύγω παραγωγό, ναι. Πρώτη ώρα. Άλαν Μαγκρέγκορ, ναι. Ναι, είναι με τα γραφάρα. Μπράβο στην Glasgow Rangers. Okay. Και για το look-alike μπαίνει στην κλήρωση. Είναι ένα από τα 4 look-alike του Λουίς Γκουστάβο. Μπαίνει στην κλήρωση για γυαλιά. Στη Rangers είπαμε είναι ο. Πήγε ο Στίβεν Τζέραρντ. Ο Τζέραρντ. Δηλαδή, αν είσαι ο Μπάμπης Τενές, θα παρατάσω. Δηλαδή, είσαι ο παδός της Rangers. Έχεις που έχεις την πίκρα σου, που παλεύεις στην Δέλτα Εθνική της Σκωτίας, που είσαι ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ στον κόσμο. Τεράστια κλαμπ, εννοείται, Glasgow Rangers. Και, δηλαδή, πιστεύω πώς αντέδρασε ο. Κόλλησα. Ρε εσύ, Σωτήρη, κόλλησα. James Bond, ο πρώτος που τον αντιπαθείς, κόλλησα. Σον Κόνερι, έστω καλό. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Sorry, κόλλησα. Πω, νεανικό Αλσχάιμερ. Να είσαι ο Σον Κόνερι και να σου έρχεται προπονητής ο Στίβεν Τζέραρντ. Πρώτη ώρα. Έχουμε και καλαθόσφαιρα, Μάρι. Επειδή εσείς δεν παίζετε. Α, όχι, ο Ηρακλής παίζει. Όχι, δεν παίζει. Χαμό στο Ιβανόφιο. Ναι, τρελός κόσμος. Μεγάλη εμφάνιση. Και το Σάββατο κατεβαίνει πολλής κόσμος στην Πάτρα. Το μάτς χρονιάς. Κατεβαίνει πολλής κόσμος στην Πάτρα για το Απόλλων Πατρών Ηρακλής. Πήρε το πρώτο μάτς ο Ηρακλής. Σε αντίθεση με τους Cleveland Cavaliers που είναι ματιασμένοι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έγινε. Ναι. Εσύ, θα δούμε κανένα όνειρο εκεί να πάει τελικό η Liverpool. Στο NBA. Ναι. Θα λιποθυμίσω, δεν θα αντέξω. Το άλλο είναι ένα-ένα. Houston με Warriors. Το πήραν το άλλο, οι Rockets. Με μεγάλη διαφορά. Houston, ρε φίλε. Ρε φίλε, Golden State, τι είμαι αναγκαστικά. Μούσια σου αυτός. Ναι, ο Harden. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με όλα τα θέματα μας. Εδώ είμαστε. Να μιλήσουμε για. Χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα. Ναι. Στην Ελένη Τιμπούντου. Επέστα, ρε. Την οποία πρέπει να υμνήσω οι ευχές μας ολόψυχα. Έτσι. Κλείνεται 26. Ολόψυχα. Η κοπέλα μπορεί να μην θέλει. Πόσα είπες? 26. Εγώ δεν ρώτησα διακριτικό. Αλλά ήθελα να μάθω. Μπράβο, σε παραδέχομαι. 25. Δεν κοπέλα, εντάξει, okay. Ελένη, ολόψυχα χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Ό,τι επιθυμείς. Σε ύμνο, γιατί έφερες ένα κουτί μεγάλο με γλυκά, το είπες στον αέρα. Εντάξει, ο κανίβαλος. Το είπες στον αέρα, ο κανίβαλος. Και έρχεται να διορθώσει να πει ότι είμαι 28. Η φανέλα της τι γράφει, υποσχέσεις. Πρόμηση, υποσχέσεις γράφει. Τη λέξη υποσχέσεις.
Χρόνια πολλά και στο Μάκη τον Καγκάτση. Ναι, ναι, έτσι, στο Μάκη τον Καγκάτση χρόνια πολλά. Είναι τυχαίο που οι δύο κολόνες, αυτός και, αυτός και εγώ, δηλαδή έχουμε γενέθλια την ίδια μέρα. Τυχαίο είναι. Θέλω να σε ειμνήσω. Άρα γιατί μπορώ να σε λέω και γκατσόπεδο, εσένα. Έφερε. Κολόνα στο πόστο του, κολόνα στο πόστο. Κολόνα το Μάκη δεν τον λε. Κολόνα τον λε. Ενώ την Πούντου. Δεν τη λε κολόνα. Κολονάκι. Αυτά τη παραλιακή. Τη Αριστοτέλου. Που συχνάζει το κολονάκι. Η Ελένη έφερε μία κούτα μεγάλη με γλυκά από κάτσε καλά ζαχαροπλαστείο, όλα ένα και ένα. Γιατί πες το ρε φίλε, φίλοι μας είναι. Από τον Αλεξούδα. Ναι. Από τον Αλεξούδα. Πώς τη λένε την κόρη. Δεν ξέρεις τα επίσημα της Τούμπας είναι. Αλεξούδα, το όνομα του μπαμπάτζη δεν έχει. Το επίστο. Α, εννοεί το όνομα, ναι. Ναι, από τον Αλεξούδα, ένα και ένα όμως. Όλα ένα και ένα. Μπράβο ρε Ελένη. Μπράβο. Είχε, έχει εκτός από πιλέ και αλλού, ναι. Αλεξούδα. Και να πω κάτι. Το νου σας όσοι γιορτάζετε τη Δευτέρα. Κωνσταντίνου και Ελένης, τι θα φέρετε. Και μη τυχόν και λείπει και από δίπλα Ελένη ή Κώστας. Α, με ρεπό. Μαρία, ρε φίλε. Να ξέρεις, στην εκκλησία θα έχω τέτοιο. Προφιτερόλ και πανακότα. Τέτοια, oh, να πάρεις έξι. Κλαίω, να κλαίω. Πάρεις και μαζί σου. Ω, oh, κλαίω, κλαίω. Είναι με... από τα παιδιά, από τα παιδιά Εμπούντου που λογικά μικρή δεν έπαιρνε δύο δώρα. Γιορτή γενέθλια. Έτσι εξηγούνται πολλά πράγματα, ναι. Φίλε. Κοντινή με, ναι. Έτσι εξηγούνται πολλά. Τρεις μέρες διαφορά τώρα είναι λίγο κατάρα αυτό. Ναι. Δεν, ναι, ναι. Ποιος να σου πάρει τώρα. Κατάλαβες. Ακόμη και ο μπαμπάς σου και η μαμά σου θα πει άστα. Κατάλαβες, ναι, φτάνει. Ένα και φτάνει. Λοιπόν, μεγάλη ανακούφιση από σήμερα για κυρίως Χρήστα Τσαλτίδη. Και τον Μπατζόγλου, αλλά σε σχέση με έναν ακροατή μας. Τι δεν θα μπορεί να λέει από σήμερα. Άρησης. Όχι. Όχι. Βγήκε χθες αυτός. Λέγε Μάρι, έχουμε μπάσκετ. Τι λέει κάθε, μέχρι και χθες, προχθές που βγήκε, τι το έλεγε. Και λέει ο Τσαλτίδης προχθές, πάλι ακόμη αυτό λες. Τι. Αποστόλης από Αγγλία. Ναι, τι. Της αναλήψεως σήμερα. Τέλος. Ναι, νομίζεις. Το Ρουσιος Ανέστη. Σήμερα αναλήψεως, μεγάλο Παναήρι στην εκκλησία εκεί κοντά σε εμάς, στην ανάληψη. Σωτήρη, πάγκι αυτά, τέντες, παιχνίδια της γριάς στο μαλλί, ροζ, γαλάζια αυτά, χαμός, πλαστικά λουλούδια, ναι. Ανδρονίκου και Ιουνίας εκ των 70 Αποστόλων, τα χρόνια μου πολλά και καλά και ευτυχισμένα. Στην γειτόνισά μου την Ανδρονίκη που λέει θα με ξεχάσουν όλοι, Μάριε, δεν είναι και η γιορτή μου τόσο δημοφιλής. Ανδρονίκη, εγώ σε θυμήθηκα και μας ακούει πολλά πρωινά. Αθανασίου Χριστό. Εκεί πέρα κόβεται Χριστοδούλου, δεν ξέρω τι είναι αυτό, και Χαλκέδων. Παιδιά, χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Ο Αποστόλης από Μεγάλη Βρετανία έστειλε μήνυμα. Τι λέει, γράφει. Ναι, για... Κόψτε τα ναρκωτικά. Συγκρίνεται μια Ολλανδική σχολή με μια ελβετική ομάδα. Δεν πάτε καθόλου καλά. Ο Άγιαξ δεν είναι ομάδα, είναι σχολή. Η Βασιλεία είναι μια καλή ομάδα της Ελβετίας. Κόψτε τα παρεστησιογόνα. Αν και είναι εσύ, το επιχείρημά Αποστόλη, τρως την απάτη αυτή με την Ολλανδική σχολή. Είναι σχολή, είναι. Καλά, δεν λέω ότι αν πέσει με τον Άγιαξ ο ΠΑΟΚ, πάει πέρασε. Δεν είπα αυτό. Έτσι, δεν είπα αυτό. Η Βασιλεία είναι πολύ καλύτερη. Αλλά η Βασιλεία είναι σε πολύ καλύτερο στάτους τελευταία τριετία. Πολύ καλύτερο στάτους. Και μην μου πεις ότι επειδή πήγε τελικό ο Άγιαξ πέρσι με τη United, το πιο εύκολο βράδυ της United τελευταία 15 χρόνια στην Ευρώπη. Το πιο εύκολο βράδυ της United. Πιο δύσκολο. Ολυμπιακό. Όχι, να σου πω και το πιο δύσκολο της United. Α, το πιο δύσκολο. Ναι, ναι. Για πες. Βράδυ στην Ευρώπη. Ξημερώματα ήταν. Στην Ευρώπη, ποιο. Ξημερώματα. Ποιο. Ξέρεις εσύ. Όχι, δεν ξέρω. Ξέρεις. Ποιο βράδυ. Το δεύτερο πιο δύσκολο θα είναι το άλλο Σάββατο της United στην Ευρώπη. Βράδυ. Καλά, Μάριε. Η σαχλαμάρα σου γίνεται σιγά-σιγά. Φτάνει σε επίπεδα. Οκ. Okay. Όταν ένα στοίχημα έχει μπει δημοσίως, πρέπει και να δημοσιοποιηθεί και η πληρωμή του. Περιμένουμε φωτό. Γράφει φίλος, το καλημέρα. Κυριακή στη βάφτιση. Όχι, άλλο το. Χρυσαφέ, άλλο τη βάφτιση. Ναι, ναι, να κανονιστεί. Ναι. Και ο Σότος θα έρθει. Και άλλο το στοίχημα, το τέτοιο μπάσκετ θα το πάρει. Απλά να κάνουμε εγώ τη βάφτιση. Μου σημίξατε, μου την είχατε στημένη, περιμένετε τώρα. Εύκολο, εντάξει, okay. Εύκολο, εύκολο. Και εσύ θα θες. Ναι. Πού? Βέβαια. Σε ποιο? Στο τραπέζι που θα κάνουμε. Δε φίλε, εγώ ήμουν ο ένας που θα πλήρωνα. Βέβαια. Υπό προϋποθέσεις, δεν έρθω εγώ. Ωραία είστε, ρε. Το βράδυ του τελικού θα είναι σε μοναστήρ θα πάει. Αυτό, το βράδυ του τελικού. Σε ναι. Σπορτς, στο, το τραπέζι θα γίνει στο σύνδεσμο της Λίβερπουλ. Mm. Θα τις βάρει. Θα ούτε κλείσει το... Ενημέρωσε τον λίγο. Ούτε απέξω. Ενημέρωσε τον τι γίνεται. Το άλλο Σάββατο είσαι στούντιο. Δεν έχει ιδέα. Τι είμαι? Στούντιο. Πες το σκηνικό, δύο επιλογές. Το σκηνικό. Ο ένας θα είναι στούντιο, εσύ. Ναι. Και ο άλλος συνάδελφος θα είναι στο σύνδεσμο της Λίβερπουλ. Ναι. Το Σάββατο.
Στο τελικό. Ναι. Πας καλά, άδερφε. Πες του τι είναι ο Λίμπερο. Πιο καλά να ήμουν στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Πιο καλά ήμουν στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Λίμπερο. Καλά κάνει. Και... ποιας βραδιάς. Ωραία. Της βραδιάς Champions League. Στείλε με στη Μαδρίτη. Με μπάνερ. Στο Κίεβο, sorry. Με μπάνερ στο σύνδεσμο της Λίβερπουλ. Που κλείνει το μισό κέντρο. Σας κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Είναι δυνατόν. Ποιος, ο διευθυντής. Σας κάνει ό,τι θέλει. Ποιος ο διευθυντής. Σας κάνει ο άλλος ό,τι θέλει εδώ πέρα. Μπορείς να καταθέσεις την έστασή σου. Να αρνηθείς να είναι. Ωραία, αν θες για μένα, και, ωραία, και το καλύπτω εγώ. Ναι, ναι. Στείλε με στο Κίεβο. Όχι, εμείς από εδώ θέλουμε. Κάνε μου τα πήγαινε έλα. Όχι. Ξενοδοχείο εγώ. Ωραία. Με δύο παιδιά. Ξενοδοχείο και συντροφιά εγώ. Ναι. Τι? Ξενοδοχείο και συντροφιά εγώ. Κάνε μου εσύ τα πήγαινε έλα στο Κίεβο. Ουκρανό θα επιλέξει. Ό,τι θέλω θα επιλέξω εγώ. Τι σε νοιάζει. Την ανιψιά του Σεφτσένκο. Λοιπόν, μας ακούνε νομίζω αρκετοί φίλοι Έλληνες, φίλοι της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο. Της Εθνικής Γερμανίας. Πετρέλαια, λεφτά. Ναι. Παιδιά, κάντε ένα σχόλιο όλοι εσείς της Εθνικής Γερμανίας, γιατί είχαμε μία κόντρα, αν θυμάμαι, γιατί έχω μνήμη γκαμήλας εγώ, πριν περίπου 8-9 μήνες. Να χαίρεστε τον Γκουρλοματίλ και τον Κιντογκάν που βγήκανε φωτογραφίες. Αγκαλιά, μες στην καλή χαρά, 30 φωτογραφίες και κρατώντας τουρκικές σημαίες με τον πρόεδρό μας και φανέλα Εθνικής Τουρκίας με τον Ταγίπ Ρετζίπ Ερντογκάν. Πρόσταξε, προσέξτε, αυτοί παίζουν στην Εθνική Γερμανίας. Καταλάβατε τώρα ποια είναι η διαφορά. Δεν θα κρατήσει ποτέ ο Γιαγγέλκα, ο στόπερ ο Άγγλος, που έχει καταγωγή πολωνική, είναι τρίτης γενιάς Άγγλος, Πολωνός, σημαία Εθνική Πολωνίας. Ούτε καν μιλάει τίποτα πολωνικά, τίποτα. Ούτε καν θέλει να ακούει για την Πολωνία. Ούτε ο Κοντσέσκι, το αριστερό μπακ της Φούλαμ. Τώρα δεν ξέρω που παίζει ο άνθρωπος. Ήταν νομίζω μέχρι πέρυσι στη Φούλαμ. Ο Γουλή, που είναι πολωνική καταγωγής και έπαιζε Εθνική Αγγλίας. Ποτέ δεν θα κρατήσει σημαία της Πολωνίας. Ούτε θα πάει να υποδεχθεί τον Πολωνό Πρόεδρο. Καταλάβατε, φίλοι της Εθνικής Γερμανίας. Ενώ ο Γκουρλοματίλ και ο Γκιντογκάν. Τι μου κάνεις χρήμα, βρε εσύ. Το αποκλείεις. Εκλογές έχει. Βρε, τι μου λες τώρα. Θα πάει ο Γιαγγέλκα ή ο Κοντσέσκι να κρατήσουν σημαία Πολωνίας και να υποδεχτούν τον Πολωνό Πρόεδρο στην Αγγλία. Εκλογές έχει. Γιατί μας απασχολεί αυτό το θέμα, Μαρία, τώρα. Το κατάλαβες. Γιατί μας ακούνε πολλοί. Βγείτε αν είστε μάγκες τώρα. Καταλάβατε τι εννοούσα εγώ. Ποιοι μας ακούνε. Και κάποιοι, τώρα μην πω ονόματα και του χώρου. Κάποιοι πονηροί. Αυτή είναι η διαφορά των ξένης καταγωγής διεθνών Άγγλων. Ο Μαυρούλης ο Άγγλος είναι Άγγλος. Άλλο αν ο προπάπους του γεννήθηκε στη Τζαμάικα ή στην Καμπόν. Μαρία, είναι Άγγλος και λέει η πατρίδα μου. Ακούστηκες. Ο Γκιντογκάν φάνηκε ποια θεωρεί η πατρίδα του. Και ο Ζήλ. Δικαίωμά του. Και ο, κανονικά, να τους χαίρονται οι φίλοι της Γερμανίας. Προχωράμε. Για τον Άρη θα πεις τίποτα. Ποιον Άρη, ρε. Έχουμε μπάσκετ εδώ πέρα. Είπα χθες ο Γιάννη τον Άρη. Έχει ωραία παιχνίδια στα πρωί. Κάτσε, ρε φίλε. Χθες. Καλά, θα σου φέρω. Από το πρωί. Να τα πει αυτά, να τα πει ο Από σωστά. Το πρωί. Να τα πει, σωστό. Μέχρι την ώρα του αγώνα. Ποιος έγινε ένα πάρτι. Ποιος έπαιζε. Από συνοπαδούς σου και τα λοιπά. Και δυστυχώς μπαίναν και αριανοί στο όλο θέμα για να ξεφωνήσουν. Σωστό. Ότι ο Άρης έστησε το μάτς με τη Σπάρτη. Αν είναι δυνατόν. Γιατί έδινε 3-25 σε κάποια φάση το διπλό. Και είχε πέσει στα δύο φράγκα ο Άσος. Οι άπειροι που δεν ξέρουν από αυτά, γιατί πήγαμε και το κοπανίσαμε τον 3-25. Δεν σε ρωτάνε. Φυσικά ρε φίλε, για τέτοια θέματα. Φυσικά. Ο Άρης ποτέ δεν κάθεται να χάσει. Έτσι. Ποτέ. Χάνει ποτέ. Ούτε χάνει από μόνος. Μία ήττα έχω στα δύο τελευταία χρόνια που χάνει από μόνος του. Και μία στο κύπελο 2. Ναι. Και λέγανε λοιπόν, και δυστυχώς ξαναλέω, μπήκαν και αριανοί, αυτοί οι οποίοι έχουν την εσωστρέφεια. Ο Καρυπίδης έφυγε, πήγε στην Κίνα για να το στήσει. Α, το τι έγινε, θα κάτσουμε να χάσουμε η Σπάρτη που είναι δικιά μας ομάδα, όπως λέγανε. Έτσι. Και ανέβηκε 3-25 το διπλό. Και ήταν 3-25 το διπλό. Ε, φυσικά διπλό θα λύγει. Και στο 3-25 το διπλό, να το στημένο, και πήγανε με λεωφορείο στη Σπάρτη. Και άφησε έξω επίτηδες τον Πλατέλα και τον Σόουζα για να χάσουνε. 0-3. Ενώ συνήθως μπορεί να κατεβείς πλήρης και να χάσεις άμα. Φυσικά. Δεν και να σου πω για κάτι. Μπορεί και γι' αυτό να κέρδισε. Μπράβο. Γιατί μπήκαν παιδιά τα οποία δεν είχαν συμμετοχή και προσπάθησαν να δείξουν πέντε πράγματα. Ναι. Ενώ ο άλλος, ο οποίος τελειώνει και το συμβόλαιό του,
Σου λέει κάτσε τώρα, έχουμε χτυπήσουμε κανένα πόδι, κανένα χέρι, κανένα μάτι. 0-3. Και ενώ λοιπόν όλοι λέγανε στημένο το ένα το άλλο, και δυστυχώς το ξαναλέω, εγώ δεν λέω για τους άλλους. Παοξίδες καλά κάνανε. Οι Αργιανοί όμως, που μπήκαν σε αυτό το λούκι, σε αυτή την πρίζα. Ναι. Μόλις τέλειωσε το μάτς 7 η ώρα, σταματήσαν όλα αυτά. Πάμε στο επόμενο κτλ. Παιδιά, προσοχή λίγο. Δεν είναι ανάγκη να σταυρώνουμε την ομάδα μας κατευθείαν. Άμα παίξαν τα λεφτά τους, αυτοί χάσανε, τι σύνιασαν. Όχι, ρε φίλε, λέγανε ότι ήταν στημένο. Και εγώ σου λέω σε τέτοια μάτς, σε τέτοιες αγωνιστικές. Πέφτει Σπάρτη. Νομίζω πως ναι. Σε τέτοιες αγωνιστικές που μια ομάδα καίγεται για να σωθεί και η άλλη είναι αδιάφορη. Το φυσιολογικό στην Ελλάδα είναι να χάσει η αδιάφορη. Αυτό γίνεται συνήθως. Συμπέζει δεν γίνεται. Δεν πάει ο Ολυμπιακός και χάνει 3-0 το Λεβαδιακό. Ο Άρης όμως. Ο Άρης δεν το κάνει ποτέ. Έτσι. Δεν το κάνει ποτέ, ρε φίλε. Τελείως. Εσύ πες ότι πάω και χάνω κάπου. Μα δεν θα γίνει θέμα μάχαση, δεν είναι. Στη Β' Εθνική, με μία ήττα τα τελευταία 2 χρόνια δεν θα γίνει θέμα. Τι λες τώρα. Play-off Καλαθόσφαιρας. Πολύ ωραία παιχνίδια. Τα είδα και τα 3. Και ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Κίμη και Προμηθέας Λαύριο. Να βγει ο Άρης είσαι. Ο Ολυμπιακός κινδύνευσε. Να ναι. βγει ο Άρης είσαι. Άμα δεις τη φαλή σου. Τον οποίο ο Παπαθεοδόρου τον ξεφτύλισε και χθες. Έχει πάρει τα σόβρακα του Σάκοτα στο 4ο δεκάλεπτο. Του έχει πάρει τα σόβρακα. Δεν παίζει μπασκετιάκ. Δεν είναι μόνο δεν παίζει μπασκετιάκ. Είναι και το πώς έπαιξε ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Να λέμε την πραγματικότητα. Για μια ομάδα που παίζει συνέχεια ένας με έναν. Ένας με δύο, ένας με τρεις. Δεν έχει τίποτα. Είναι μια ομάδα που σου είχε 58-62 στο 30. Είναι πολύ ακριβή. Έχει καλούς παίκτες. Και από εκεί και έπειτα. Η κόντρα των δύο Αμερικανών, ποιος νίκησε. Ποιος. Αυτό έβλεπα χθες, εστίασε πολύ. Ποιος. Ghost Green. Εστίασαν πολύ εκεί. Δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει. Ο Κόνιαρ ήταν πολύ καλός. Mm. Πάρα πολύ καλός. Αμυντικά. Και επίθεση και άμυνα. Ναι. Δίκαια ο ΠΑΟΚ. Τρίτη φορά κέρδισε την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ είχε κερδίσει και παίζει το Σάββατο ξανά. Κάνει έγκλημα ο Σάκοτα. Έγκλημα κάνει ο Σάκοτα. Πού είναι προπονητής ακόμα. Που έχει πάρει και 2 τίτλους. Όχι που είναι προπονητής ακόμα. Που πήρε 2 τίτλους. Πήρε ένα ευρωπαϊκό και το κύπελλο Ελλάδος από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, φίλε, φέτος. Λοιπόν, και ξέρει γιατί το πήρε. Είναι η τέταρτη χρονιά, είναι η πρώτη που δεν έπαιξε με τον Άρη. Τα 3 προηγούμενα χρόνια στο κύπελλο παίζει με τον Άρη και αποκλείεται. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, κάνει έγκλημα στο 4ο δεκάλεπτο. Το έχει δει ο Παπαθεοδόρου, είναι εκεί που κρίνεται το Μάτς Μάριε. Ναι. Έχει βάλει τον Κοντό, είτε τον Κόνιαρη, είτε τον Γκος, ναι. να παίζει στα πόδια τον Σάκοτα. Ναι. Δηλαδή παίρνει σκρίνο ο Κοντός, αλλάζουν τα μαρκαρίσματα και μένει πάντα ο Σάκοτα, είτε με τον Κόνιαρη, είτε με τον Γκος. Μην τα λες αυτά. Και τον κάνει. Και τα ακούσει τώρα όλος και το. Μην τα λες. Είναι μυστικά αυτά. Δεν πειράζει. Φίλε, κάτσε να μάθουν λίγο μπάσκετ κάποιοι. Γιατί οι περισσότεροι από εσάς μπάσκετ δεν ξέρετε. Τα εξηγούσε ο Λάζαρος πολύ καλά. Τα λέω τώρα για να τα κάνει να ακούσει ο Κόλκας μετά που γράφει και για μπάσκετ. Που γράφει για διαιτητή του μπάσκετ ο Κόλκας. Μου ξέρει για Κόλκα τον μπάσκετ. Κανονισμού δεν ξέρει. Άσε μα το πω τώρα. Εξαιρετικό σχολιαστή ο Λάζαρο. Ναι, όντω ήταν ωραίο. Είχε και χουλιαμά. Φίλε, καταλαβαίνει δηλαδή. Και ο Γιώργο, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, ο οποίο Κόλκα έδωσε ονειρική απάντηση στο ερώτημα του Λουτσέσκου. Περίμενα τελειώσω. Περίμενα τελειώσω. Και απάντησε 4 συστήματα. Ωραίο. Το σύστημα λοιπόν, Μάρη, ήταν αυτό και το κάνανε σε 6 συνεχόμενε επιθέσει και ο ύπνο ο Σάκοτα. Δεν το πήρε χαμπάρι. Δεν το πήρε χαμπάρι να βγάλει το γιο του και να βάλει έναν Κοντό να μαρκάρει εκεί. Καλά, το αίμα σου τι κάνανε λοιπόν. Τι κάνανε. Το πονάς το αίμα σου. Του κάνανε screen. Άλλαζαν τα μαρκαρίσματα. Έμενε ο Κοντός με τον Σάκοτα. Ζητούσε πάντα ο Κοντός screen από τον παίκτη του Σάκοτα. Μπράβο. Με έμενε πάντα με τον Σάκοτα και τι έκανε. Τον πήγαινε στα πόδια. Ο ένας ήταν ένα 85, ο άλλος είναι 2,5. 2,8 πόσο είναι. Και του έκανε lay up. Ο δε Σάκοτα, επειδή είναι και εγωιστής, προσπαθούσε κάθε φορά, τον άφηνε τα βήματα και προσπαθούσε κάθε φορά να τον κόψει. Δηλαδή τον άφηνε, περνούσε. Ναι, περνούσε. 3 φορές του βάλε καλάθι ο Κόνιαρης και 2 φορές του βάλε καλάθι ο Γκος. Και ήταν από 58-62, έγινε 68-62. Τελείωσε το μάτι. Γιατί το μπάσκετ είναι απλό σε όσους αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν είδες το μπάσκετ. Καμία οργανωμένη επίθεση της ΑΕΚ όχι. να παίζει κάτι. Όχι, ακόμα και ένας μένα συνέχεια. Που μειώνει ο Γκριν είναι επειδή σηκώνεται αυτός και βάζει τρίποντο. Ναι, είδα οργανωμένη επίθεση που κάνει άλλο έγκλημα που κάνει ο Σάκοτα. Έχει βάλει τον Καβαδά. Ο οποίο Καβαδά, λόγω ο κτλ. Δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει κανένα από τον ΠΑΟΚ. Ο δικό ο μαύρο τύχη. Παίζει ο ναύτη. Δεν παίζει ποτέ στο τέλο. Δεν ξέρω. Μπράβο. Προφανώ δεν έχει αντοχέ. Λοιπόν. Και ο Καβαδά έχει γυρίσει το μάτ. Και τον βγάζει. Με επιθετικά rebound. Επιθετικά rebound και καρφώματα. Ναι. Και τον βγάζει. Αυτό τι ύψο έχει. Κοντό είναι. Είναι. Ναι, για φόρδε δεν είναι. Έχει ωραίε κινήσει, είναι καλό. Ναι.
Πεζονάρτης. Είναι καλός παίκτης ο Καβαδάς. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μια μίνι ανάλυση μπασκετική που δεν αφορούσε τον Άρη. Αν ακούει ο Άρης είσαι, ο Άρης είσαι. Για να καταλαβαίνεις, να βγει μετά. Για να καταλαβαίνεις πόσο απλό είναι το μπάσκετ, αν το ξέρεις. Απλό δεν είναι. Αν το ξέρεις. Απλό δεν είναι. Αν το ξέρεις, να λέω. Είναι για έξυπνους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Τι σχέση έχει με το ποδόσφαιρο. Σου είπα που κρίθηκε το παιχνίδι χθες. Πόσο ένας. Γιατί το παιχνίδι χθες είναι θέμα προπονητών. Καθαρά. Φυσικά, ο Άρης έχει μια ομάδα, κάνει ομαδική προσπάθεια, στηρίζεται σε όλη την ομάδα και ένας παίζει συνέχεια ένας μέναν. Τι να λέμε τώρα. Ναι, στο ένας μέναν και πάλι πώς έλεξε 4 πόντους γιατί τα βάζαν όλα. Πώς έλεξε 4 πόντους διαφορά είναι θαύμα. Γιατί ο Πάοκ δεν κρατάει. Έκανες λάθη στο τέλος. Δεν κρατάει ποτέ διαφορά. Έκανες λάθη στο τέλος παραλίγο να χάσεις. Πήγε στους 2. Φοβερά πράγματα έχουν γίνει. Έλαβε τώρα. Στους 2 δεν πήγε. Έλαβε τώρα δεδομένο θα ήταν. Εντάξει. Τι. Άσε βρε τώρα. Είναι. Να πούμε και αυτό βέβαια. Μπράβο. Είναι 76-74 αφού έχεις χάσει τις διαφορές όλου και κατεβάζεις την μπάλα. Και σε σώζει το γεγονός ότι αυτός ο μαύρος ο καινούριος. Ο Πέντε Γουέι. Κάνει πάσα στον αέρα. Αυτό. Γιατί αν δεν κάνει πάσα στον αέρα είναι 8 δευτερόλεπτα. Γιατί και παίρνει το φάουλ. Στην προηγούμενη πάσα ο Κόνιαρης δίνει την μπάλα λες και δίνει στο Βιερίνια. Εσύ Αντώνη, αγόρι μου. Playmaker είσαι. Πού πάτε, πού πήτα στην μπάλα. Ω Μαρία, τι έγινε, Μαρία. Δεν είπα. Ναι, εντάξει, εδώ. Επίσης, από όποιον θέλει, περιμένουμε σχόλια για όσα έγιναν εψέ το βράδυ στο Stade de Lyon, στον τελικό του Europa League. Marseille 1899, Ατλέτικο Μαδρίτη 1903. Να βγει ο παδός της Arsenal που το λέγαμε από τους 8 του Europa League ότι θα το πάρει η Ατλέτικο. Δεν χάνει αυτή η ομάδα. Δεν χάνει ρε φίλε. Απλά γεννάνε και τα κοκόρια της. Άσε ρε τώρα, τώρα. Εδώ μιλάμε για ομάδα. Ναι, okay. Ατλέτικο που το παίρνει τρίτη φορά. Okay, υπόκληση. Δουλειά. Γεννάνε και τα κοκόρια της. Πάλι ο Άρης με την Arsenal είναι και πολύ τυχερή και η διαιτησία δεύτερο μάτς την παίζει. Και τι γίνεται τι με το καλημέρα τυχερή, στη Μαδρίτη. Με 10 παίκτες, τι θα πει τυχερή. Στο δεύτερο μάτς, τι γίνεται με το καλημέρα. Τραυματίζεται. 15 κόκκινη της δίνει. Τραυματίζεται ο Κοσιελνή. Χτυπάει ο Κοσιελνή. Τι γίνεται χθες, με το καλημέρα βγαίνει ο κορυφαίος παίκτης Μαρσέη. Δεν χάνει από κανέναν. Ο πιο κανέναν, επικίνδυνος. Ο Δημήτρης, ο Παγιέ. Γεννάνε και τα κοκόρια της. Ναι. Είναι και ο Μαδάρα. Ο Μαδάρα. Εσύ το ποδόσφαιρο το βλέπεις. Παίζει ένας. Όποιος κερδίζει είναι τυχερός. Όχι, καθόλου. Δεν τι έχει πει ποτέ μπράβο σε μια ομάδα που δεν είναι συμπαθή. Μπράβο, μπράβο. Σε ποιον. Όχι, είναι καλύτερη. Είπε στον Πάουκ ποτέ μπράβο. Είπε στην Λίβερπουλ ποτέ μπράβο. Στον Πάουκ δεν έχω πει μπράβο. Ναι, με την Κέρκυρα δεν είπα. Μέσα στην Κέρκυρα δεν είπα. Πώς δεν είπα. Με το Λεβαδιακό δεν είπα. Πάμε διάλειμμα. Εντάξει. Ανοίγουμε γραμμές με το που επιστρέφουμε. Και οι διαγωνισμοί μας, δύο διπλές προσκλησούλες. Φίβος Δελιβοριάς με Μαρίνα Σάτι και φωνές. Αύριο βράδυ στο κλαμπ του Μήλου. Μαρίνα Σάτι, μου είπε μάγισσα. Ναι, ρε, με τις φωνές μαζί. Το σκόρδα τον είδε στο γήπεδο. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Optical Express σε αυτόν που θα στείλει πετυχημένο Λούκα Λάικ με Λουίς Γκουστάβο και τρεις μουσικούς. Κανείς από τους τρεις δεν ζει. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Optical Express. Σύνδωρο επιταγές αξίας 50 ευρώ από την ίδια επιχείρηση. Ποδόσφαιρο έχουμε. Πρώτη κατηγορία, δεύτερη κατηγορία. Μπάσκετ έχουμε. Play-off. Ευρωπαϊκά πράγματα έχουμε. Τελικός Europa League. Τελική ευθεία για τον μεγάλο τελικό των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων στο Champions League. Mm-hmm. Σου ότι δεν είναι. Πλούσια θέματα. Μεταγραφές. Μεταγραφές έχουμε. Ποιος έρχεται, ποιος φεύγει. Σύρια, Αλστοδουλόπουλου. Όλοι είναι σίγουροι ότι. Έχει πάρει δύο τρεις παίκτες ο Αστέρας Τρίπολης. Έχει κάνει μεταγραφές. Δεν ξέρω. Δύο ή τρεις. 23-10-87-8-8-8. Για να σας ακούσουμε. Επιτέλους είδα πανέμορφο, πανέμορφο παιδάκι και ειδικά κοριτσάκι, ποδοσφαιριστή. Το Αντουάν Γκρισμάν, ο οποίος γιορτάζει και με κνευρίζει τέλος πάντων. Πανέμορφο το κοριτσάκι του. Πανέμορφο κουκλίτσα. Oh. Κουκλίτσα oh. Πραγματικά. Και με το που έπες, ανακοινώνει Γκρισμάν τον Ιούλιο η Μπαρτσελόνα. Δεν το κάνει. Για Καραγκιόζ Μπερντέ, να αυτά εκεί. Καραγκιόζ Μπερντέ. Κουτίνιο και αυτό και με. Να πω κάτι για την, Ατλέτικο Μαδρίτης βασικά. Είναι ότι έχει αυτό. Γραμμές ανοιχτές. Είναι, όχι ότι ας πούμε ότι η Μαρσέη δεν είναι καλύτερη. Απλά μου θύμισε λιγάκι το χθεσινό μάτς. Αδικό τη Φούλαμ βέβαια. Ήταν πολύ καλύτερη η Φούλαμ. Μου θύμισε λίγο το μάτς του 2010. Με τη συγκλονιστική εκείνη Φούλαμ, η οποία είχε ξεκινήσει, Δημήτρη, αν θυμάσαι, από το Ιντερτότο μέσα Ιουλίου. Ούτε θυμάμαι ότι και πήγε στον τελικό με τρελή μπάλα, καλαμπούρι με τη Γιουβέντους, της έριξε πεντάρα, εξάρα, την ξεφτέλησε, τέλος πάντων, όλους τους έκανε καλαμπούρι, απέκλεισε το Αμβούργο,
που ήταν ο τελικός, γινόταν στο Αμβούργο και πήγε στην παράταση ο τελικός 2-1. Η Φούλαμ, μάλλον καλύτερη ομάδα, που απλά τι είχε, ποιον είχε, Diego Forlán. Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά. Η Ατλέτικο. Η Ατλέτικο, συγγνώμη. Εντάξει, είχε πάρα πολύ καλή ομάδα η Φούλαμ. Με Μπόμπι Ζαμόρα που λένε, με Ντέμσεϊ αρρώστια, το Αμερικανάκι, παικταράς, με Κοντσέλσκι, με Σβάρτσερ, με Μέρφι, με Τούχου, με Ντάφ, το που λένε μου, ομαδάρα. Με Ντέιβις τον Ουαλό, ο οποίος σοφάρισε το μάτς. Αλλά είναι η διαφορά. Ρε φίλε, νομίζω ότι είσαι εσύ. Ποιος είναι αυτός? Λοιπόν, χίλια μπράβο στον Ρασβάν Λουτσέσκου που ξεφτέλησε όλους τους παοκτσίδες που μας έχουν πρίξει τελευταίο τετρίμηνο και πεντάμηνο με τα εξάρια. Θέλω εξάρι και θέλω εξάρι. Ο Θαλαμοφύλακας, θέλω εξάρι. Όλοι στην παρέα του, θέλω εξάρι. Όλοι με τα εξάρια. Ο Λουτσέσκου τους έστειλε όλους παραθέρηση. Και χίλια μπράβο στον συνάδελφό σου Δημήτρη, που ρώτησε αν συνεχίσει η συνεργασία και συνεχίσει να παίρνει βοήθεια από τον πατέρα του Ντομιρτσέα. Δεν ερωτήθηκε. Ποιος το ρώτησε αυτό? Δεν ρωτήθηκε το πράγμα. Ποια βοήθεια και συνεργασία ένας προπονητής? Α, εντάξει, okay. Από τον πατέρα του. Δεν ρωτήθηκε. Εντάξει, που είναι κάθε μέρα στην προπόνηση. Άσα, καρκουζλίκια. Δεν άλλαξαν όλα από τη μέρα που εμφανίστηκε ο Μιρτσέα εκεί και πάνω ψηλά. Έγινε, και τι έγινε, τι άλλαξε? Από εκεί δεν άλλαξαν όλα. Άσε μας. Καλά, εντάξει. Ναι, του είπε ο Μιρτσέα θα βάλει τον Μπέλκα στο 10. Σε αφήνω. Θα βάλει το Πασχαλάκι τον οδοφύλακα. Δεν είπε τρία μπαλώματα, τρεις κινήσεις, πώς. Δύο-τρία τρικάκια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι γράφει το soundtrack. Στον γκολ του. Τι γράφει το soundtrack, τι λέει. Στον γκολ του. Το soundtrack των γηπέδων μας. Κρατήσου λίγο εδώ στον αέρα. Είναι αυτή η κορυφαία στιγμή του ποδοσφαίρου μας, ναι ή όχι? Του ποδοσφαίρου μας. Η κορυφαία στιγμή για μένα του ποδοσφαίρου μας, όλων των εποχών. Ποιος είναι ο Ιωαννίδης? Δίπλα έπεσες. Ο Πατακός. Είναι ο Πατακός, ναι. Ποιο γήπεδο είναι, κατάλαβες? Λεωφόρος. Σε παραδέχομαι. Με παίχτη του Ολυμπιακού. Ναι, ο Γιώργος Σιδέρης είναι. Και τι του λέει? Διάβασε. Εφημερίδες της εποχής. Του έκαμε σύστασιν όπως αγωνίζεται λοιπού περισσότερον υπείος. Να παίζει πιο ήπια. Στυλιανός Πατακός, ο Παναθηναϊκός χάνει 1-0 με γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει, του Νιωτάκη Λουκανίδη. Ο Ολυμπιακός πιέζει, κάνει 30 φάσεις, ο Σιδέρης κάνει μαγική εμφάνιση και ο Πατακός ζητάει να διακοπεί το παιχνίδι για να του κάνει παρατήρηση. Δεν καταλαβαίνει ο διαιτητής και στέλνει ο Πατακός αξιωματικό αστυνομίας. Μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Ο αξιωματικός αστυνομίας σταματάει το παιχνίδι και καλεί το Σιδέρη μπροστά στα επίσημα της λεωφόρου στο Στυλιανό Πατακό. Και του λέει, θέλω να αγωνιστείς στο υπόλοιπο διάστημα ήπια. Μην κάνεις σαν τρελός. Ηρέμησε. Και ο Σιδέρης μένει παγωτό. Και η γύρω τον Πατακό βέβαια. Έτσι. Συγκλονιστική στιγμή και ο φωτογράφος της εποχής έχει πιάσει ακριβώς τη στιγμή και με την κίνηση αυτή του Πατακού. Γιατί δεν είναι όπως τώρα. Σαν του Ρονάλντο που κάνει. Ναι, που πατάς και πυροβολείς. Μπράβο. Είναι συγκλονιστικό. Υπέροχο αφιέρωμα στο Γιώργο Σιδέρη από το φως. Ένα ακόμη υπέροχο αφιέρωμα. Και αύριο να πάρεις το φως. Ναι, το έξτρα. Το φως το έξτρα αύριο. Ποιον έχει, ξέρεις? Το Λάζαρο. Τη ζωή του και την καριέρα του σε κόμικ. Του Μπέκαμ. Του Ντέιβιντ Μπέκαμ, μπράβο. Να το πάρεις. Ναι. Να μαθαίνεις δύο πράγματα. Μεταγραφές. Πώς χαρακτήρισε ο Λουτσέσκου τον Πέλκα πριν έρθω, λέει, και εδώ, είχε γενικά ένα ύφος. Ήταν υπερόπτης. Ρε Ρασβάν, μπράβο. Ο Πέλκας πιστεύω ότι έχει χτίσει το βλέμμα του πάνω στον Μουσολίνη. Το πλησιέστερο που έχω δει σε ποδοσφαιριστή. Ο Πέλκας με τον Μουσολίνη. Προς Μπενίτο Μουσολίνη. Τον έχω δει και έξω. Το παιδί δεν ξέρω, νομίζει ότι είναι στους δύο κορυφαίους του πλανήτη. Ακουρατές. Γι' αυτό παίζει ποδόσφαιρο, φίλε. Και ναι, το παιδάκι, εντάξει, οκ. Δεν τους βλέπει. Ναι, okay, πάμε βλέπει, στους φίλους που περιμένουν. Καλημέρα. Τα στυλό μας, τα φάγε σου, τι έκανε. Ναι, καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα που στηρίζετε. Με είπατε να βγω. Καλώς τον. Πιο δυνατά λίγο, αδερφέ. Έχει πρόβλημα η γραμμή σου πάντα. Τι να κάνω, εδώ έχει τώρα... πρόβλημα εσύ. Με είναι γραμμή μου. Η γραμμή σου, η γραμμή σου είναι σαν και σένα, προβληματική. Στο είπα πριν ένα μήνα. Στο είπα για πριν. Για τότε να μην είναι μεγαλύτερη ομάδα, ρε άμπαλε. Από την Τσέλσι. Η άτυπη του Λονδίνου. Πιο ιστορική ομάδα, λέει, η Τσέλσι ή η Τότεναμ. Γιατί φωνάζει, καθυστερημένε. Ορίστε. Η ομάδα που έχει κατακτήσει τη Champions League και η Europa. Άστο, Arsenal μου είναι παγερά, διάφοροι κρύα, κρυόκολλοι. Μια ζωή ήταν κρυόκολλη. Chelsea σου λέει. Όταν θα καταφέρετε εσείς να πάρετε πρωτάθλημα ATP, έλα εδώ να με πεις. Άιντε λίγε, έλιγε.
που μου επέζεις, έχεις δώσει 500 εκατομμύρια και δεν βλέπεσαι. Άστο τώρα. Αλήθειες. Την μπάλα που έχει παίξει η Τότεναμ, δεν την έχει παίξει η Άρσεναλ ποτέ. Έπαιξες 2-3 σεζόν εκεί με τον Βενγκέρ, με Πιρές και Ανρί, αυτό εκεί. Και Βιεϊρά. Περίμενες 800 χρόνια ιστορίας για να παίξεις λίγο μπάλα. Όταν πήγα εγώ μέσα στο Λίβερπουλ και ήθελα 2 γκολ διαφορά και πήγα και του Τάρκ. Κλαίω. Σε παραδέχομαι, κλαίω, σε αγκαλιάζω, σε φιλώ μία από τις πιο όμορφες βραδιές της ζωής μου. Σαν να έκανα έρωτα για πρώτη φορά. Όταν ήρθες στην Τούμπα όμως. Περίμενε, τη βραδιά εκείνη Παοξή. Περίμενε, τη βραδιά εκείνη τι έκανα, ξέρεις. Στο έχω πει. Σωτήρη, τι θυμάσαι τη βραδιά αυτή, το 89. Εγώ πήρα για να μιλήσεις, εσύ να μιλήσεις. Άκου λίγο. Θέλει η Λίβερπουλ, παίζει τελευταίο μάτς, Λίβερπουλ Arsenal, το παίρνει η Λίβερπουλ ακόμη και με ήττα με ένα γκολ διαφορά. Είναι 0-1 και μένει μισό λεπτό στις καθυστερήσεις. Ζουμάρει η κάμερα στον Στίβ Μακμάχον που τους κάνει ένα λεπτό μένει, ένα λεπτό. Και το βάζει η Arsenal 0-2. Ωραία. Έχω βγει στην Όλγας και πανηγυρίζω, ουρλιάζω μέσα στην Όλγας, μέσα στην κίνηση. Άντρε, ασχολήσουμε του άτομου του Λονδίνου και άσε μα εμά τώρα. Και με περνάνε από το Πασόκ ότι είμαι νέο δημοκράτη. Ποια τότε να με εργατεί. Ποια τότε να με. Και βγαίνουν να μου την πέσουν από το εκλογικό κέντρο του Πασόκ. Το και... βαθύ Πασόκ, το καλό γενικό. Το καλό Πασόκ, το οποίο έπαιζε ξύλο ρε. Ναι, η Όλγας πήτα στην κίνηση. Και φωνάζει ευτυχώ ένα γείτονα. Ρε, το παιδί λέει για ποδόσφαιρο, λέει πανηγυρίζει. Λέει για Άγιαξ ή Βασιλεία. Μήπως φέτος είναι η χρονιά που ξορκίζουμε τις κατάρες, δηλαδή. Άγιαξ. Δεν ξέρω. Μετά το κύπελο στο ΆΚΑ θες και Άγιαξ, Τον Κλάιφερ το θυμάσαι, την ΚΑΠΑ 20, ναι, βέβαια. Το τράπεζ λίγο ΠΑΟΚ, το τι μας έκανε, που ήταν λες και έπαιζε άντρας με παιδάκια. Ναι. Το θυμάσαι. Βεβαίως. Ποιον εννοεί, το γιο του τον, γιο, τον γιο του Κλάιφερ. Ναι, κοντός, πολύ κοντός. Γιατί ο μπαμπάς τεράστια ποδοσφαιρική απάτη. Θυμάμαι ότι μας είχε πατήσει 2 γκολ. Ναι, ναι, ναι. Και πλέον είναι στάρ στους μεγάλους. Ωραία. Έγινε, καλημέρα. Περιμένουν άλλοι τρεις. Πάμε, καλημέρα. Χαίρετε. Έλα. Η Μπέτη σε θέλει τον Γκάνιας. Ξύπνα. Δεν το δίνουμε. Δώσ' τον να ησυχάσεις. Καλημέρα στον επόμενο. Δώσ' τον. Καλημέρα. Έλα, Ζιζούδο. Οχ. Καλημέρα, πάμε. Έχεις ένα λεπτό. Άσε τι έχω. Έχω το μπλουζάκι σου εδώ, το κουβάλαω 2 μήνες. Τι θα γίνει, να το φέρουμε? Έλα, μυαλό, άστο εδώ στο λίμπερο. Άστο στο λίμπερο, με μυαλό θέλει. Έλα, ό,τι ώρα θες μέχρι τις 5. Κατάλαβες το μπλουζάκι, σε πήρα το τίσερτ με το γιακαδάκι, το μπλε γύρω-γύρω, τις άκρες, το μανίκι που έχει και το κόκκινο. Δεν υπάρχει τίσερτ με γιακαδάκι, υπάρχει ή τίσερτ ή πόλο. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Με το γιακαδάκι, ρε, και στη μέση έχει το σήμα της Εθνικής Αγγλίας με το αστέρι, το ένα αστέρι πάνω. Α, την εμφάνιση, την κόκκινη εννοείς, την εμφάνιση. Όχι, ρε. Ποια? T-shirt είναι, όχι t-shirt, τέτοιο είναι, με γιακαδάκι. Πόλο, ναι. Τι χρονιά είναι. Φάλκον. Δεν γράφει πίσω, ρε, αριθμό. England γράφει. Τι χρονιά είναι, ποια σεζόν είναι, ρε. Πού να ξέρω, ρε. 2019. Το πήγα από το μαγαζί, το αγόρασα και σώτερα. Σε λατρεύω. Φάλκον, έλα και άστο εδώ. Πού, από το Δουβλίνο. Όχι, αυτό το πήρα από τη Γερμανία. Τη Falcon είναι. Falcon τι είναι, αγγλική εταιρεία. Falcon. Falcon είναι, φίλε, σόρουχα εδώ στην Ελλάδα, πλάκα κάνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, φίλος, από το τέτοιο Αυταμβούργο το πήρα. Έγινε. Ωραία, Ζιζού, φέρ' το εδώ πέρα στο Λίμπερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, από καρδιά σε ευχαριστώ. Επόμενος, γεια σας. Κοιμούνται σήμερα. Μία τους πάει. Κοιμούνται. Πάμε στον επόμενο, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Κώστα. Καλημέρα. Καιρό έχεις να βγεις. Χθες βγήκε. Περίμενα να περάσει αυτός ο ρημαγδός. Αποστομώθηκες? Όχι, καθόλου. Α, γιατί έχω βγει πιο νωρίς και έχω δώσει συγχαρητήρια για την νίκη και την άνθρωπη. Στην καλύτερη ελληνική ομάδα. Από τον τελευταίο αγώνα δεν κρίνεται αυτό. Απόλυτη χρονιά. Σωστό. Δίκιο έχεις. Απόλυτη σωστό. Χρονιά. Σωστό. Ναι, απόλυτη χρονιά. Από όλη τη χρονιά, εγώ έχω 6 παιχνίδια στην Ευρώπη αίτητος, στο Europa League και 6 στο Champions League, αίτητος που δεν την αυτόν τον θρίαμο δεν τον έχει επιτελέσει καμιά ελληνική στο ομάδα. Champions League. Με Real Roma Genk. Τώρα για φέτος μιλάμε, ρε παιδί μου. Λέω για φέτος, ναι, για φέτος. Τι μου λες για τη Real. Για φέτος. Ποια είναι η καλύτερη ελληνική ομάδα, σιγά τη Μίλαν.
Η Μπενεβέντο την κέρδισε. Ποια Μίλαν τώρα. Καλά, η Μίλαν είναι. Τώρα τι να μου πεις τώρα. Μίλαν είναι Μίλαν πάντοτε. Η Μίλαν, η Γκένκ και η άλλη κροάτικη ομάδα. Έξι αγώνες αίτητος. Δηλαδή τι άλλο να σου πω. Πάντως άκουσα εδώ, εσείς θα γνωρίζετε καλύτερα, ότι έχετε κλείσει τον Κασερίμπη και τον, Κόντε τον Ιωαννίνο. Δύσκολα, δύσκολα. Πιο καλούς παίκτες θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Το Χατσερίδη πολύ δύσκολο. Καλά, ο Κασερίδης για μένα είναι καδρόνι. Αλλά ο άλλος είναι καλός παίκτης, αν και μεγάλης ηλικίας. Πώς είναι ο Κόντε, 32, τώρα. Κάπου εκεί. Αν τον πάρεις εσύ τον Κόντε. Μακάρι. Τώρα που φεύγουν οι μισοί σου παίκτες. Όχι, μόνο ο Αραούχο και ο Χρυστοδουλόπουλος φεύγει. Δύσκολα. Ο Γιώχανσον έφυγε. Ο Γιώχανσον έτσι κι αλλιώς δεν τον είχα. Πώς δεν τον είχες, εντάξει. Δεν τον είχα. Τρεις, τέσσερις μήνες τον, εντάξει. Οχτώ μήνες έχει να παίξει. Όχι, οχτώ μήνες. Πέντε μήνες. Θα βγάλει κακό παίχτη τώρα. Ο Ανέστης σε αφήνει. Ο Λάζαρος σε αφήνει. Ο Αραούχο σε αφήνει. Ο Γιώχανσον σε αφήνει. Τι γίνεται. Καλά κάνει. Το μοναστήρι να είναι καλά. Σωστό και αυτό. Ωραία. Ουδής αναντικατάστατος. Εγώ ξέρω... Αναρωτιέται ο Σωτήρης Ασκαλάκης αν γίνεται μοναχή. Εγώ ξέρω ότι η αναντικατάστατη είναι σαν νεκροταφεία. Να φας την γλώσσα σου. Γεια σας. Ωραία, γεια, καλημέρα. Ωραίο κλείσιμο. Ναι. Μάριε, λύσε μου μια απορία. Καλύτερο πιτόγυρο στον τεπό, πού το τρως, στο τάδε, στο τάδε ή στο τάδε, με διαφορά στην Πορφύρα, γωνία Πορφύραμα Αλεξανδρίας, και μετά στο τρίτο που λες. Το πρώτο ποιο είναι? Τα δύο πρώτα για μένα. Αυτό που γράφει. Εσύ, Δημήτρη, το βλέπεις. Όχι, αυτό που είπες εσύ, το Πορφύραμα Αλεξανδρίας. Δεν το γράφει, δεν το στέλνει. Α. Για μένα. Με ενδιαφέρει το θέμα πραγματικά. Στην Πορφύρα, γωνία Πορφύραμα Αλεξανδρίας, και μετά στο τρίτο που γράφεις εσύ. Για μένα είναι από τα πιο σοβαρά θέματα της πόλης αυτό. Ναι. Ποια είναι τα καλύτερα γυράδικα. Ο πιο ιδανικός για να ρωτήσεις είναι ο Ολλανδός προπονητής πρώην του ΠΑΟΚ. Πώς το ρωτάνε? Άλλαξαν από πρώτες εποχές. Ναι. Άλλαξαν από τώρα, πριν τρία χρόνια δεν ήταν. Πότε, ναι. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Που έχει δοκιμάσει παντού. Τι πράγμα είναι αυτό σήμερα, ρε. Τους ρίχνεις όλους. Το κατάλαβες, Σωτήρη, ότι με τις πτώσεις, τι πράγμα είναι αυτό. Εσένα θα έλεγε. Εσένα θα έλεγε. Εσένα θα έλεγε. Δεύτερη ώρα με πετύ... Έχουμε φίλο. Καλημέρα, καλημέρα. Να το που λένε. Σε ζήτησε ο Χρύσανθος. Δεν ακούγεται. Πού είναι ρε ο διευθυντάς προσωπικού? Σε περιμένει να μιλήσει για παπά Θεοδόρου. Τι να μιλήσει τώρα. Που σε έδεσε διασύρει. Κόμπο και το σάκοντα. Σε έχει διασύρει. Άσχεται. Καλά λέει. Εδώ έχει δίκιο. Άσχεται. Εσύ που παίζεις ρε. Τι σημασία για το βρε. Άσχεται. Λέει, ρε, τώρα, άσχεται. Πού παίζεις, για πες μας. Μην αλλάζεις θέμα. Έχει δίκιο ο συνάδελφος. Μην αλλάζεις θέμα. Σε αυτό που σου... Τώρα, τώρα το που παίζεις, που παίζεις, που παίζεις, θα πω μετά σπίτι σου και θα... Σε παρακαλώ τώρα που μπαίνουν 20 δευτερόλεπτα και δεν μπαίνει ένα time out, ενώ έχει ακόμα ένα time out. Είσαι ευχάριστος. Όταν θα περάσει μπάλα το κέντρο, είναι δυνατόν. Είσαι ευχάριστος. Θέλει να μας βγάλει δηλαδή να πηδήξουμε κανένα κάγκελο. Όχι και να χάσω τώρα από τους άλλους. Ο νέος Πανάκας. Να σου πω. Ο νέος Πανάκας. Κάγκελο να πηδήξεις βρε. Τι κάγκελο να πηδήξεις βρε. Θα τρομάξεις ρε. Σε είδα μια φορά και έπεσες πάνω στο κάγκελο. Ο προπονητής από ένα time out κλείνεται ρε φίλε, από ένα παιχνίδι ολόκληρο. Ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα, μένουν 20 δεύτερα. Ναι. Και κάτι δεν παίρνει ένα time out. Μάρια, τι γίνεται. Το βλέπω, το βλέπω. Δηλαδή μένω 15 δεύτερα. Να πάει η ψυχή μας στην κουλούρη δηλαδή. Γιατί άμα πάει καλά που πέταξε. Σε παρακαλώ τώρα, καλά που πέταξε ο άλλος στην μπάλα ο Πέτουε και την πήρε ο Κόνιαρη. Ρε εσύ για 40 λεπτά μιλά, όχι για ένα time out. 40 λεπτά τι είδες, είδες μια ομάδα και ένα, λεπτά, και ένα καφενείο. Οι άλλοι είναι καφενείο. Όπως είπες, πάνε στο ένα μέλλον και στηρίζονται στα τρίποντα. Δεν τους βγήκανε τα τρίποντα, τέλος. Τι ομάδα. Όπως έγινε και στο ΟΑΚΑ, στο πρωτάθλημα. Ναι. Δεν έχουν μπασκετικό IQ οι άλλοι. Αυτό είναι εκτιμήσεις στο προπονητή σου. Εσύ έχεις μπασκετικό IQ, εσύ δεν έχεις IQ καθόλου. Τι μπασκετικό. Βαρύ, βαρύ. Άκου να σε πω, αυτό το προσπερνάω. Ναι, καλύτερα. Για να συνεχίσω να μιλάω με νοήμων ανθρώπους. Συνεχίζω να μιλάω με νοήμων ανθρώπους. Με νοήμων ανθρώπους. Είναι και πολύ καλή η σύνταξη. Τι να κάνουμε ρε, εμείς είμαστε μάω μάω. Έτσι, έτσι. Αυτός ενοχλεί. Για πες. Η μάω μάω πάνε σχολείο. Να ξέρεις. Αυτούς άμα δεν τους βγουν τα τρίποντα, δεν έχουν κάτι σημαντικό.
Σε έχει διασύρει ο Παπαθεοδόρου όλη τη χρονιά. Και εγώ θα κέρδιζα. Όλη τη χρονιά σε έχει διασύρει. Αφού το είπε ο Κοντράκα Άκοντα. Έχω την καλύτερη ομάδα τις τελευταίες 20 ετίες μετά τον Μπέρι. Έτσι δεν είπε. Έτσι είπε ο Σάκοντα. Έχω πολύ καλές μονάδες. Έτσι είπε, ρε φίλε. Πριν άμα διαβάσει τα προηγούμενες μέρες. Για να δικαιολογήσει την αποτυχία του. Ναι. Όχι, χθες είπε άλλα πράγματα. Είναι χθες δεν ήθελε προηγούμενες να μιλήσει. Χθες κοροϊδεύε. Τον ρωτούσαν και έλεγε ναι, όχι, ναι, όχι. Άκου φίλε. Για εγώ τον Παπαθεοδόρο το έχω πει, δεν το γουστάρω. Αλλά, πες το αλλά τώρα, πες το αλλά. Ούτε, κάνει ούτε το Λουτσέσκο γούσταρες. Όντως, να φύγει ο Λουτσέσκο και ο Παπαθεοδόρο μας έλεγες. Όχι, δεν θέλω να ο παδέ του Στανόγεβιτς. Δεν θέλω να βάζετε λόγια στο στόμα μου που δεν έχω πει. Άλλο θα βάλουμε τη ψυχή. Είχα πει να του δώσουμε. Να μάτα. Τι γινόταν τον Κάνα πετυφούρενο, ρε φίλε. Τι γινόταν Νοέμβριο-Δεκέμβριο, τι γινόταν. Του είχατε φάει και του δύο του είχατε φάει. Έτσι. Με τον Παπαθεοδόρου ακόμα εγώ δεν το γουστάρω. Ο άλλος όμως απέδειξε ότι πήρε μια ομάδα σπαράλια και την έκανε διαμάντη, φίλε. Και ο Παπαθεοδόρου, ρε φίλε, παίζει, έχει βελτιωθεί. Όχι. Τι όχι, ρε, τι όχι. Δεν το... Από μια φάση, ρε, πες ότι χθες γινότανε και έχανε στο 1-0. Δεν είναι μια φάση το παιχνίδι, ρε, 100 φάσεις είναι. Τώρα. Να κέρδισες με ένα πόντο, ναι. Δηλαδή, αν λες έτσι για τον Παπαθεοδόρου και τον Σάκοτα, τι πρέπει να πεις. Δεν ξέρω. Που εδώ, κοιμήθηκε ολόκληρος. Αυτούς τους πήρε τώρα και ένα κύπελο και τους πήρε και ένα ευρωπαϊκό. Τι συγκρίνεις, δύο κύπελα πήρε. Ωραία. Πάμε γιατί περιμένουν άλλες δύο. Sorry. Χάρηκα που με ακούσατε, άντε θα τα πούμε και αύριο. Yeah, Δημήτρη, να είσαι καλά, ρε φιλιά στο Ρετζίκη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτό στην Πορφύρα λέει δεν το έγραψα γιατί πίστευα ότι δεν το ξέρεις. Γύρω Πορφύρα, πίτσα Γιάννης, δεν σχολιάζω. Δεν σχολιάζω. Και παγωτό Δαμιανός πριν κλείσει. Ο Δαμιανός σχορέθηκε, όλοι φύγανε, άστο. Παλεύει η κόρη του, το έχει που έκλεισε περίπου 10 χρόνια. Άστο. Πονάει η καρδιά μου. Το πιο τεράστιο μιλφέι στην Βόρεια Ελλάδα του Δαμιανού. Πιο τεράστιο. Σαν μικρός. Χρήσανθε. Χρήσανθε. Τόσο τέτοιο μιλφέι. Σαν μικρό σπίτι. Εσύ ψιλοχωρούσες. Το τεραστιότερο δηλαδή. Το τεραστιότερο. Ιστορικός Δαμιανός. Το πιο τεράστιο. Το θυμάσαι, Σωτήρη. Σωτήρη, το θυμάσαι. Η Πορφύρα τι είναι, οδός. Είναι οδός Πορφύρα και στη γωνία με Αλεξανδρίας είναι το Πορφύρα. Πάνε φάει γύρω από εκεί. Θα πάω. Δεν κοροϊδεύω, πάνε. Αλήθεια σου λέω. Και πες είμαι φίλος του Ασλαμά. Όχι, δεν το λέμε τίποτα. Καλά, τελώσεις. Για να φας και ξύλο μαζί με τον γύρο. Πώς? Το ξέρω το γιο, εντάξει. Καλά, μωρέ. Καλά είναι. Τι μας είπες, έφυγες τώρα, πήγες κάτω Τούμπα. Όχι, όλη την πόλη. Άλλο, εντάξει, ναι, πόλη. Ωραία. Άλλαξε. Α, ναι, σωστό. Πάμε. Μην ξεχνάς, δύο διπλές προσκλήσεις, Φίβος Δελιβοριάς, Μαρίνα Σάτι και Φωνές, αύριο βράδυ στο κλαμπ του Μήλου και ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express σε όποιον μας δώσει. Λουίς Γκουστάβο, ομοιότητα με τον Βραζιλιάνο στόπερ της Μαρσέιγ που τον απολαύσαμε και έπεσε το βράδυ στο Stade de Lyon με τρεις συγχωρεμένους μουσικούς, μορφάρες και οι τρεις. Σωτήρη, μέρα που είναι ρε, σε παρακαλώ. Τι μέρα που είναι, τη αναλήψεω. 17 Μαΐου. Τη αναλήψεω, βέβαια. Γενέθλια η Μπούντου, γενέθλια η Γκουαγκάτση, γενέθλια. Βάλει λίγο. ΠΑΟΚ, κύπελο. Τι γίνεται. Σου μένουν ακόμη 21 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσει τι δύο διπλέ προσκλήσει για τη Λαϊβάρα αύριο βράδυ στο κλαμπ του Μήλου, του Φίβου Δελιβοριά, με τη Μαρίνα Σάτι και τι φωνέ. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, αρκεί να μας δώσεις μια ομοιότητα του Λουίς Γκουστάβο, μοιάζει καταπληκτικά, όπως έχει γίνει τώρα με το μουστάκι και το μαλλί που άφησε. Τον είδατε πολλοί από εσάς εψέ το βράδυ στο Stade de Lyon με τη φανέλα της Olympique Marseille κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με τρεις συγχωρεμένους μουσικούς, τεράστιες μορφές, ειδικά για μένα ο ένας και πολύ πολύ αγαπημένος, εμβληματική μορφή, ο ορισμός του ρόκερ. Τον Θέλαντερ, τον απέφυγε. Οπα. Πέρασε ανάμεσα από δύο κασ. Κρατάει την μπάλα. Αφήνει ο δρόμο στο παιχνίδι του Πάου. Διαμαρτύρονται για κάποιο φάουλ. Έχασε ο Κνόπερ. Επιμένει ο Πάου με το Μάρκο. Βλέπει τον Γεωργιάδη. Κατέβασε ο Γεωργιάδη. Σε καλή θέση. Τρίπλα πέρασε το λαμπάκι. Ένα-0 ο Πάου. Στο 24ο. Σωτήρι, περίγραψε μου λίγο πώ πέφτουν τα παιδιά. Πώ του ρίχνει. Τα παιδιά πώ πέφτουν. Θέλω, έλα μέσα αυτό με τα παιδιά. Έλα μέσα τώρα! Έλα μέσα τώρα! Τι τους κάνει, πώς τους έχει ρίξει με μια κίνηση, 2, 3, 4, πόσο. Από καταπληκτική πάσα του Μάρκου, ο οποίος βρέθηκε από την αριστερή πλευρά στο
Όχι, το ξέρω. Ποιο το είπε, στην εκπομπή του Άρη. Α, το είπε ο Γιάννης. Έλα, πες το ρε Σωτήρη. Έλα, πες το, έλα, πες το. Έλα, πες το. Όχι, δεν το λέω. Έλα, έλα, πες Ντίνο Κούι. Ντίνο Κούι. Ντίνο Κούι. Λοιπόν, τι είπε ο Γιάννης Σαουρίδης, έχω να πάρω τίτλο 33 χρόνια και γλιστράς. Ποιος Πανόπουλο. Γλιστράει, τον έριξε, δεν γλιστράει. Για τον Πανόπουλο. Ποιος γλίστρισε, μωρέ. Μεγάλε γοχού, τεράστιε. Και είχε πει ο... Ωραίο, καλό. Το χορογλου... ό,τι λένε και οι οπαδοί της Λίβερπουλ. Αν χάναμε εκείνο το κύπελλο όμως, η τούμπα θα γινόταν πάρκινγκ. Ρε Τζέραρντ, έχω να πάρω τίτλο 1,5 αιώνα και γλιστράς. Αυτό λένε και οι οπαδοί της Λίβερπουλ. Και εγώ αυτό λέω. Του Αγίου Γοχού σήμερα. Του τεράστιου, του μοναδικού. Θα το πούμε και άλλες φορές. Θα το πούμε και άλλες φορές. Την ερχόμενη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ή 5 ή 5.30. Στο γήπεδο του Γουμουσού Απόλλων Πόντου, mm-hmm. στην Καλαμαριά, το σπίτι του Απόλλων Καλαμαριάς, θα δοθεί φιλικό παιχνίδι της σημερινής ομάδας με τους βετεράνους, μεγάλες μορφές από την ιστορία του Απόλλων Καλαμαριάς, τα έσοδα του οποίου θα δοθούν στον Φώτη τον Φολτόπουλο, που δίνει μεγάλη μάχη ο Φώτης, έτσι, αγαπημένος Φώτης, που για μένα, να πω κάτι, όχι για μένα και για πάρα πολλούς άλλους, πρέπει να τον βοηθήσει η μεγάλη αγάπη της καρδιάς του, που είναι ο ένας είναι ο Απόλλων. Η άλλη είναι η Leeds United. Πρέπει να τον βοηθήσει η ίδια η Leeds και η Βασίλισσα της Αγγλίας. Τόσο μα τόσο απλά. Πάμε στους περιμένουν. Καλημέρα στον επόμενο. Γεια σας. Ρε Σωτήρη. Για μηνυματάκια FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526. Έτσι, FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526. Τηλεφωνικές γραμμές 2310-287-888. Οι φίλοι της Εθνικής Γερμανίας να χαίρονται τους διεθνείς τους, τον Γκουρλοματίλ και τον Γκιντογκάν. Να τους χαίρονται. Και τον Γκουρλοματίλ της Άρσεναλ και τον Γκιντογκάν. Την τεράστια ποδοσφαιρική απάτη. Τον Οζίλ. Τεράστια φούσκα. Τεράστια φούσκα. Για το επίπεδο αυτό εννοώ, έτσι. Τεράστια ποδοσφαιρική απάτη. Και τον Γκιντογκάν. Διάβασε το σεμινάριο της Ομοσπονδίας Αργεντινής στους φιλάθλους που πάνε στη Ρωσία. Ναι, ωραίο αυτό. Εδώ όμως είχες Τζούλια. Εντάξει, Τζούλια. Περίμενε, το έχω σαν θέμα. Ότι. Θεά Εσπρέσο, τεράστιο πρωτοσέλιδο χθες. Τα παράνομα ζευγαράκια έβγαζαν τα μάτια τους την ώρα που τρεις κουκουλοφόροι ξάβριζαν το ταμείο του ξενοδοχείου της Τζούλιας. Πρώτον, έτσι που το γράφεται. Ξενοδοχείο, Τζούλια. Μοιάζει να είναι δικό της το ξενοδοχείο. Είναι απλά το ξενοδοχείο στο οποίο γυρίστηκε το αριστούργημά της με τις σαμπάνιες. Ρε Εσπρέσο, μια απορία. Τα ζευγαράκια πρέπει να έχουν το νου τους να μην γίνει ντου από κλέφτες. Δεν το κατάλαβα αυτό. Βγάζαν τα μάτια τους ενώ τρεις κουλοφόροι ξαφρίζαν το ταμείο του ξενοδοχείου. Δηλαδή, πάω εγώ με τη σύντροφό μου στο ξενοδοχείο να βγάλω τα μάτια μου. Με τι είπε, θετικό. Ναι, ναι. Έχω δώσει λεφτά στο ξενοδοχείο. Γενικά μιλάει. Ναι. Πρέπει να έχω και το νου μου αν κάνουν ντου κάτω κλέφτες, μπουκαδόροι. Ίσα-ίσα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Και κούτρα κιόλας. Δεν πληρώνω. Δεν το κατάλαβα αυτό. Αλητία, ενώ έλειπες, έβαλε τον Γουχού τον γκολ με τον Άρη στο τελικό. Αγίου Γουχού. 17 Μαΐου. Όχι εγώ, αυτός το, να ξέρεις. Όχι, μην το ξαναβάζεις τώρα, εντάξει. Δεν είναι... Όταν έλειπε τα κάνει αυτά, έτσι. Όταν έλειπε, ενώ έλειπες. Ενώ άμα είσαι. Και είπε την φράση που έχει περάσει στην ιστορία του Γιάννη του Σαουρίδη. 33 χρόνια έχω να πάρω τίτλο και εσύ ρε Πανόπουλε γλιστράς. Καταρχήν είναι Παπαδόπουλε. Δεν είναι Πανόπουλο. Όλοι οι ίδιοι είναι αυτοί. Είπε Πανόπουλο, εσύ. Ο Αβραάμ. Ο προπονητή του τέτοιου είναι. Ο Αβραάμ ήτανε. Όχι. Ο προπονητή του Όφη. Ο Νίκο Παπαδόπουλο είναι εκεί. Ο Νίκο Παπαδόπουλο και αυτό γλιστράει ή ο Κατσιαρό. Ποιο από όλου γλιστράει. Κατσιαρό γλιστράει. Ποιο από όλου, ο Λαμπάκη, ο Κατσιαρό, ο Παπαδόπουλο. Ο Φυρό, ο Κούλη. Μια χαρά τα λε μετά. Αν του 87 εκεί το κύπελο δοκάρι, έτσι είναι. Αυτά είναι. Το ποδόσφαιρο στιγμέ είναι, ρε φίλε. Στιγμές είναι το ποδόσφαιρο. Ούτε γκολ δεν. Όπως κι αν ο Γεωργιάδης έβαζε τον γκολ στο 50 φεύγα που φεύγει μόνος του, το 2-0, γεια σας μετά. Ούτε γκολ. Έχασε γκολ, έχασε. Αυτό έχασε την ευκαιρία. Ρε εσύ Γιώργο. Τέτα τέτα. Στη θύρα αυτό είναι. Μετά δεν κάνεις φάση. Μετά δεν κάνεις φάση, μετά σταματάει, μετά παίζει ο Άρης. Ούτε ο Άρης κάνει φάσεις, αλλά δεν κάνει το δοκάρι. Πρέπει να έχει ξαναχάσει τα τέτα στη ζωή του. Έλα ρε εσύ Γιώργο. Ναι, ρε φίλε, μόνος του, με το πού πας μόνος σου και το χάνεις. Για βάλει τη φωτογραφία, βάλει τη φωτογραφία. Ποια φωτογραφία. Μέσα στο κήπεδο ήμουν εγώ. Ο Λαμπάκης, αυτός ο Φουκαράς εδώ πέρα. Ο Παπαδόπουλος είναι αυτός. Ναι. Αυτός είναι ο Αγέλαστος.
Εδώ για σημαντικό μήπως είναι offside, επηρεάζει τη φάση. Έχει γλιστρήσει ο τέτοιος, ο Κατσιάρος νομίζω πριν. Μήπως είναι offside για σημαντικό. Το λάθος πάντως το κάνει ο Κνόπερ. Ναι. Του κλέβει την μπάλα ο Μάρκος. Ο Ολλανδός, ε. Ναι. Ολλανδός. Σε ένα παιχνίδι το οποίο βεβαίως οι φίλοι του ΠΑΟΚ μπήκαν κανονικά με εισιτήριο όλοι στο γήπεδο. Αυτά είναι. Απλά τότε δεν ξεφωνίζανε. Έτσι. Μόνο τα, για τα ΟΑΚΑ ξέρουμε να ξεφωνίζουμε. Πω κλέψιμο, του πήρε την μπάλα, το διαβατήριο, την ταυτότητα. Αυτό... Ποιο είναι, ο Μάρκος. Ο Μάρκος, φίλε, μπαλάκος. Ένας, δύο, τρεις. Ναι, ο Παπαδόπουλος γλιστράει. Τρεις έπεσαν. Ο Παπαδόπουλος γλιστράει. Με μία κίνηση. Ο Κατσιαρός κάνει τάκλι. Τι τάκλι, ναι, να κάνει. Κάνει sliding tackle. Εντάξει, είναι από τα παιχνίδια τα οποία. Περιμένει φίλος. Περιμένει φίλος, καλύτερη ομάδα. Ναι, καλημέρα. Δεν ήσουν ήσουν καλά. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Ναι, ναι. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Είχε μεγάλη ισορροπία τότε. Ορίστε. Αλέξανδρος ΠΑΟΚ. Αλέξανδρος, ο παδός ο ΠΑΟΚ. Αλέξανδρος, σε ακούμε. Α, από την Αθήνα που είσαι. Παλιά ήμουν, τώρα είμαι εδώ. Παλιά είσαι εδώ, ωραία. Πάμε, Αλέξανδρος, σε ακούμε. Μετά, βέβαια, ο Γουχού ξέρεις τι έκανε. Πήγε στον Ολυμπιακό και έδειξε ότι όνειρό μου να παίξει στον Ολυμπιακό. Αλλά αυτά το ξεχάσανε. Σε ακούμε, φίλε. Ναι. Όχι, είπε, ήρθα γιατί γούσταρα γι' αυτό. Ήρθα γιατί γούσταρα τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ωραία. Το δοκάρι ακόμα κουνιέται του Μωρή. Κουνιέται, ναι. Χρήκα σε δίδυσα στο μάτι και κλείσουμε μέσα. Στην ίδια αιστεία. Εγώ ήμουνα, ναι. Στα επίσημα εκεί πέρα ήσουν. Στα δημοσιογραφικά. Πω, τι προσπίση. Περιγραφή έκανα μαζί με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Έλα. Ρε. Και τι... η πλάκα είναι ότι το γκολ του ΠΑΟΚ το περιγράφω εγώ και το δοκάρι του Μόρις το περιγράφει ο Βασιλόπουλος. Τι ειρωνία είναι αυτή. Όντως, ναι. Και Βασίλης Γκαγκάτσης. Ο Γκαγκάτσης. Περίμενε, περίμενε. Φίλος σας. Είναι μουτρωμένος. Ναι, ναι. Είναι μουτρωμένος. Ναι. Ή κλαίει. Ή θέλει. Από συγκίνηση. Ο γιος του είναι εκεί πέρα. Συγγνώμη, η κυρία Οικοντομάλα. Σ' ακούμε, φίλε, σ' ακούμε. Είναι της ΕΠΟ. Δημήτρη, προχθές τον γκολ πολύ φώναζε, ρε φίλε, και πού κόνω το μικρόφωνο. Δεν ήμουν εγώ. Ποιος δεν ήσουν, αφού εσύ ήσουν. Άλλος ήταν. Αφού ήσουν πέρα, δεν μπορούσε να μιλήσει Δευτέρα. Καλά λέει το παιδί. Είχε παράθυρα ανοιχτά στο αυτοκίνητο που γινούσαμε. Πώς πέρασε κατ' ο Δημήτρη, καλά ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Χάσατε εσείς που δεν ήρθατε. Εμείς δεν ήρθαμε, ναι, εγώ προσωπικά. Ας προσέχατε. Ναι. Αλλά μετά βγήκατε να πανηγυρίσετε το Λευκό Πύργο. Συγγνώμη, ρε φίλε, πώς δεν μπορεί να περάσεις άσχημα στην πρωτεύουσα στην Αθήνα. Έτσι, ναι, ναι. Σε μία από τις πέντε Μητροπόλεις. Μπορείς να περάσεις, αν σταματήσεις να ρωτήσεις πού είναι το ΆΚΑ. Του χρόνου θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τελικός. Και θα έχουν Αθηναίοι οπαδοί θα έρθουν στο Λευκό Πύργο για πορεία, για αυτά. Για... Δημήτρη, του χρόνου τελικός πότε θα γίνει τέτοιο. 12 Μαΐου θα οριστεί η στάνταρ. Στην Τούμπα θα παίξει ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Όχι, εγώ Καφτατζόγλου θεωρώ. Σκέφτεσαι την Τούμπα, Άρης Ολυμπιακός. Χρήσατε, έχω κάτι φίλους Αργιανούς. Ναι, ναι. Που αυτοί μουρμουράνε φίλο ότι δεν ναι. Κινείται φίλο και τέτοια. Τι γίνεται. Δεν κινείται φίλο πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Α, τι είναι αυτό. Ρε φίλε, τι δεν κινείται φίλο. Δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ακόμα. Χθες έπαιξε ο Άρης κέρδισε 0-3. Ναι, όμως δεν πρέπει να έχει κάποιες κινήσεις σχεδόν. Από 28 Μαΐου θα ανακοινωθούν. Αφού έχει κλείσει τον Ασλίδερ, γιατί δεν έχει. Έχει κάνει κινήσεις ο άνθρωπος. Και προπονητή λογικά έχει κλείσει. Εγώ έχω φωνή για τον χρόνο πρωταγωνιστική Άρης ΠΑΟΚ. Αυτά είναι. Όχι Άρης ΠΑΟΚ. Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, Άρης, ναι, ΠΑΟΚ. Γιατί. Φοβάσαι. Γιατί έχω 7 αγωνιστικές και κλεισμένο μετά. ΠΑΟΚ Άρης θέλω. Έγινε. Γεια, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα. Γραμμές ανοιχτές, 23-10. Φίλε, αυτό το κοντρόλ. 87-888. Όπου κάνεις κοντρόλ και η μπάλα προωθείται. Του φεύγει το κοντρόλ λιγάκι. Ή να φύγει, ρε. Του φεύγει λίγο τι το κοντρόλ. Τι να φύγει, βρε. Του φεύγει ο λίγο το κοντρόλ. Ο μάγος του κοντρόλ. Ο μάγος. Βρε. Του φεύγει λίγο το κοντρόλ. Τεράστιος Γουχού. Τεράστιος. Του φεύγει το κοντρόλ λιγάκι. Ο Τσιμαχίδης. Ο Τσιμαχίδης. Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ναι. Αυτός είναι, ρε. Χρήσατε. Αυτός πανηγυρίζει, ο ανεξάρτητος Έλληνας που βγήκε και πανηγυρίζει μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Με τον μπλε που αγκαλιάζει. Αντικειμενικός και αυτός, κατάλαβα. Ο 472 μπαίνει στην κλήρωση, μοιάζει με τον Α, ναι, τον σωστό. Τεράστι, τεράστι, σωστό και με αυτόν. Ο προηγούμενος δεν ήθελε γυαλιά. Μου έστειλε μήνυμα. Α, ωραία, ωραία. Άρα τα παίρνει αυτός. Το σύνθημα, σήκωσέ το τιμημένο, αλλιώς το λέει, πρωτοακούστηκε το 2001 στην Φιλαδέλφια. Διόρθωσε το Τσόρμπα στο ΠΑΟΚ 24 καλημέρα. Δεν ισχύει, φίλε αυτό. Όχι, όχι. Πρώτη φορά ακούστηκε εκεί. Αυτά είναι. Έτσι. Ο ιστορικός του μέλλοντος που τον έχουμε όχι, στο όχι, παρόν. Όχι, αλήθεια είναι. Πρώτη φορά το είπαν εδώ. Α. Λέει ότι στη Φιλαδέλφια έλεγαν οι παοξίδες φωνάζαν σήκωσέ το κυπελάκι να γουστάρουμε λιγάκι. Και όχι σήκωσέ το ναι. Τιμημένο. Ναι. Τώρα το είδα ολοκληρωμένο του 4.72, ο Λουίς Γκουστάβο μοιάζει με τον σωστό, έτσι, αν χάσει 10 κιλά θα μοιάζει στον σωστό, αν ξυρίσει το μουστάκι και βάλει μπαντάνα και γυαλιά ηλίου θα μοιάζει με τον σωστό, σωστό. Δεν στέλνεις βέβαια ονοματεπώνυμο, Αριανέ, αλλά νομίζω το θυμάμαι. Νομίζω το θυμάμαι, Αριανέ. Πίσω το, οι φωτιές πίσω είναι... Για να ζεσταθείτε. Η καστική παρέμβαση. Για να ζεσταθείτε.
Ο Τοχούρογλου δεν μπορεί να βάλει τον γκολ με τον Κολτσίδα. Έλα βρε τώρα. Ένα απλό γκολ σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Ας τα βλέπουν αυτά οι σύντροφοι των παικτών του ΠΑΟΚ. Κατηγορία πρώτη κυρία, δεξιά, για ντύσιμο που μου λέγατε χθες, προχθές. Τι χάλι είναι αυτό. Στα μπουζούκια. Ποια είναι χάλι. Αυτό. 182 χρονών είναι και φοράει φόρεμα που θα φοράει η κόρη μου. Η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Γιατί, Καμίλα έχει, γιατί έχει σωματάρα, γι' αυτό. Τι έχει? Σωματάρα. Μαλή Φάρα Φόσετ, απίστευτα διακριτικά κοσμήματα και στυλά το φάκελο στο δεξί χέρι. Εννοείται. Μια γυναίκα η οποία δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της, εκτός από αυτά, και ενώ δεν έχει δουλέψει, την πληρώνει ο αγγλικός λαός για να ντύνεται. Πολύ ωραία. Μεγάλο μήνυμα για Χρήσανθο Παπαδόπουλο Παναγιώτη. Χρήσανθέ μου, δεν είναι αυτός που γλιστράει ο Παπαδόπουλος. Είναι αυτός που αγκαλιάζει. Το χορτό. Νάτος ρε εδώ, νάτος. Χρήσανθέ, Παπαδόπουλος, νάτος. Παπαδόπουλος. Α, το Παπαδόπουλα. Βάλτε το λίγο, ναι. Ναι. Αχ, παιδιά, τι έγινε, κανένα τηλεφωνηματάκι, κάτι. Μένουν ακόμη 8 λεπτουδάκια. 23-10. Ναι, βάλατε αυτά με τους Γεωργιάδες και αυτά και έφυγε. Είναι ο κόσμος, δε, ο κόσμος του Άρη. Αποχώρησε ο κόσμος. 2-87-8-8-8. Χίλια μπράβο, μ' αρέσουν οι ποδοσφαιριστές οι Έλληνες που έχουν το θάρρος και λένε: εγώ απαιτώ να γίνω βασικός. Αυτό είπε και ο Γιαννούλης, ο Δημήτρης. Μπορώ και βασικός. Ρε εσύ, Ισπανέ, διαιτητή, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Αποβάλει το παλικαράκι που κάνει ένα από τα πιο γρήγορα τάκλι που έχω δει. Σε φιλικό παιχνίδι. Φέτος. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Γελίος. Φεύγει ο άλλος μπροστά και τον προλαβαίνει. Του κλέβει την μπάλα. Και όχι απλά δεν είναι φάουλ, εσύ το δίνεις και κάρτα κόκκινη. Έλεος. Γιατί να μην δώσει, ρε φίλε. Ωραία, εσύ είμαι συγκινής. Από εγχώριους, ο Λουίς Γκουστάβο μοιάζει με τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Θεός χωρέστον. Μπράβο, ρε 472. Σωστά. Μανώλη Αγγελόπουλο. Πολύ, πολύ αδικημένος. Τον κυνήγησε το μουσικό σοφιστικέ κατεστημένο. Σήμερα, αν ζούσε ο Αγγελόπουλος, έκανε καριέρα, θα γινόταν προσκύνημα. Και θα τον χαρακτήριζαν και world music, το Μανώλη τον Αγγελόπουλο, βέβαια. Βέβαια. Για να πληγώσω τη μέγερα πεθερά μου, θα της αποκαλύψω ότι η κουμπάρα μου τα έχει με τον πεθερό μου. Εγώ αν ήμουν πεθερά πάντως και ο πεθερός, άρα ο 60-65 τα είχε με την κουμπάρα της νύφης, δηλαδή με 25, θα του λέγα μπράβο. Πάμε στους φίλους, καλημέρα. Δηλαδή. Ή ναι. Πεθερά μου τώρα, στον πεθερό δεν θα το πει, άμα έχει μια 25, μπράβο, μπράβο Παναγιώτη. Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα, όνομα και ομάδα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Ο Θουβού, Θουβού. Είσαι ο Θουβού, ο παδός ναι. Του ΠΑΟΚ. Άγιαξ ή Βασιλεία. Βασιλεία. Γιατί. Γιατί έχω βαρεθεί. Γιατί έχω βαρεθεί, θέλω να αλλάξω παραστάσεις γι' αυτό. Γιατί πάλι θα αποκλειστούμε χωρίς λόγο. Αυτό που γίνεται τελευταία χρόνια. Αποκλειόμαστε από τον Άγιαξ χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Λίγο πιο δυνατά, Θουβού. Λίγο πιο δυνατά, παλικάρι μου. Έλα. Ναι. Μ' ακούς τώρα. Ναι, πιο δυνατά. Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Αποκλείομαστε χωρίς λόγο από τον Άγιαξ. Ναι. Βασιλεία, Βασιλεία και πάλι Βασιλεία. Έτσι για να αλλάξουν παραστάσεις. Ναι. Να πω ότι άκουσα χθες ένα σε ράδιο της πόλης, γνωστό ράδιο. Σε ραδιόφωνο της πόλης, αθλητικό ή κοινωνικοπολιτικό. Ναι, αθλητικό. Αθλητικό. Ναι. Αθλητικό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πήρε το 1985 πρωτάθλημα. Ναι. Λόγω του ότι γιόρταζε στη Θεσσαλονίκη 3.000 χρόνια σαν πόλη. Αυτό το λένε 800 φορές. 2.300 χρόνια. 2.300, ναι. Ο Κουλούρης το έδωσε, ναι. Ο Κίμων, ο Κουλούρης. Ναι. Χριστέ και Παναγία. Δεν το πιστεύω ότι άκουσα. Λέω, έχω ακούσει πάρα αυτό πολλά. Κάποιος το έλεγε, ρε φίλε. Ο το έλεγε. Μάθε για μία συνάντηση. Ο Κούγιας το είχε πει, όχι ο Κούγιας. Κάποιος το είχε πει αυτό. Και ότι. Και ο Ψαριανός. Περίμενα, ο Ψαριανός το είπε, ρε, ο Ψαριανός. Ό,τι πήρε ο ΠΑΟΚ και το έχουν δώσει. Χρόνια και Αριανή Κυρακλειδής χρόνια. Χρόνια, όλη κομπλεξική. Ο Ψαριανός. Μάθε για μία συνάντηση που έγινε. Ο Αριανός δεν το έχει πει. Ο Ψαριανός είπε. Και Αριανή το έχουν πει. Τι Ψαριανός, τι Αριανός. Και Αριανή. Και Ηρακλειδής. Τι συνάντηση έγινε. Για μία συνάντηση που έγινε με τον Κίμωνα Κουλούρη τότε. Στον Μπίντεμπεργκ η Μασόνια. Σε γνωστή ψαροταβέρνα τη Αρετσού. Τι φάγανε, Μάρι. Όχι. Μπαίνει δασκαλάκι. Αχ, δεν έχει γίνει σε ψαροταβέρνα, στο Σουμπούτο έχει γίνει. Σε λατρεύω. Σου είπανε τρεις φίλοι σου σίγουρα. Στο είπανε τρεις φίλοι σου. Τρεις φίλοι παουτίδες στο Σουμπούτο. Σε λατρεύω. Το είπε ο Κίμωνας και ο Δάμος. Δημήτρη. Έλα, έλα. Ό,τι παίρνουμε μας το δίνουνε. Ό,τι χάνουμε είναι στημένο. Τα έχουμε μάθει. Ναι, ναι. Λοιπόν. Είδα τους 23 του Gareth Southgate για τη Ρωσία το καλοκαίρι. Σίδες. Τρομάζω στο κεφάλαιο goalkeeper. Γιατί ρε φίλε, Pickford. Τους λέω και στον Τσαλτίδη και στον Τσορμπατζόγλου. Jack Butland.
της Stoke City, Nick Pope της Burnley και Jordan Pickford της Everton. Ναι, ρε φίλε. Ποιον προτείνεις, Pickford? Δεν υπάρχει. Pickford, φίλε, αν αυτός είναι ο καλύτερός μου, φοβάμαι αρκετά. Γιατί? Εσύ τι προτείνεις? Φοβάμαι. Αυτοί δεν υπάρχουν άλλοι. Βάλ το Σίλτον πάλι. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Οπότε... Προτείνω να κάνουμε Άγγλο τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Όχι, ρε. Ο οποίος άνετα παίζει Premier League. Ναι. Να βέβαια. Πρέπει να φύγει τώρα από τον ΠΑΟΚ. Τώρα, τώρα. Δύσκολα Premier League. Όχι, να μην φύγει. Να μην φύγει, αλλά άνετα παίζει άνετα Premier League. Pickford, Pickford, μια χαρά, τερματοφυλακάρα είναι και μικρός. Αν και ξενέρωσα που δεν παίζει ο Χάρντ. Επιμένει ο 7.30 και ξεφτυλίζει και δασκαλάκι. Στίχημα Τσαλτίδη, ένα τσίπουρο, ότι πρωτοακούστηκε στην Φιλαδέλφια. Ψάξ' το τώρα. Σήκωσε το κυπελάκι, ήταν εκεί, φίλε. Φίλε, δεν ήμουνα στη Φιλαδέλφια. Ο Σωτήρης που ήταν. Γενικά δεν είσαι στο τελικό που κέρδισες. Δεν έχεις πάει ακόμα. Ήμουνα στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ σε πολλούς. Στο μπάσκετ και στο πικ πονγκ. Στο μπάσκετ. Το μπάσκετ, το πικ πονγκ το ίδιο είναι, βρε. Αστείε. Και στο μπέιζμπολ. Άντε κλείσε, γεια. Καλημέρα. Επειδή η διοίκηση... Παρ' όλα αυτά, εγώ χάνω και παρ' όλα αυτά πηγαίνω πάλι. Επειδή η διοίκηση του Ηρακλή. Περίμενε λίγο. Ναι. Λέει εδώ ο Παναγιώτης. Σήμερα ο Μάριος δίνει ρεσιτάλ αλήθειας. Είπε και ότι πλήρωσε και ότι πήγε με γυναίκα. Παπαδόπουλας. Άτοπο σε άτοπο. Όχι άλλος, έχουν πάρει χαμπάρι. Α, άλλος. Ότι πλήρωσα στο ξενοδοχείο. Ναι. Πού πλήρωσα. Φέτος έχω πάει το λιγότερο 4 φορές σε ξενοδοχείο. Φέτος. Ενώ σαν σεζόν. Όχι 3. Συγγνώμη, 3. 3. Και εννοείται πλήρωσα εγώ. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: τυχαίο ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα το 85, το 86 γλίτωσε τον υποβιβασμό την τελευταία στιγμή. Δεν είναι τελευταία στιγμή. Πότε γλίτωσες? Δεν είχε καλή πορεία, δεν είχε κανένα υποβιβασμό. Τρεις αγωνιστές στο τέλος, τέσσερις. Δεν έχω ιδέα. Εκ το 7ο βγήκε, εντάξει. Τι έτσι... βγήκε στο 86. Δέκατος, δέκατος, τι εκ το 7ο δεν προπαγάνδε. Εδώ το National Geographic του Λίμπερο. Σωτήρη, όταν κινδύνευσε. Λέει κινδύνευσε, ξέρεις τι εννοεί. Ότι κάποια στιγμή, εντάξει, εγώ έχω πει ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ κινδύνευσε, εδώ λέξε, μέσα ήμουνα. Και ο Άρης βγήκε στο μπάσκετ ένατος, ρε φίλε, με τρεις νίκες διαφορά. Ο Ολυμπιακός σώζεται, κινδυνεύει να πέσει και κάνει μεγάλες νίκες εδώ πέρα μέσα, με Βάο και με Ηρακλή. Σε ντέρμπι μάτς, εδώ πέρα μέσα, οριακά, με Στίβ Γιατζόγλου στα γεράματά του. Λοιπόν. Τι θέλω να πω τώρα, εσύ. Καλημέρα, εκτός από το σπάσιμο της κατάρας του ΆΚΑ θα σπάσει και η κατάρα της Ολλανδίας, γράφει φίλος για τον ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ 24. Ενώ 7.30, τι λέει Δημητρίου, 7.30. Το είπαμε. Ότι... Δεν ήξερα δηλαδή τι φώναζα. Το φώναζε, λέει ο ίδιος. Τα έχεις μπερδέψει, φίλε. Μήπως το φώναζες μόνος σου. Μήπως το αδικούμε το παιδί, σαν ιδέα. Μήπως το φώναξε μόνος. Ναι, μπορεί να φωνάξω κάτι εγώ και μετά το κάνει σύνθημα ο ΠΑΟΚ 3 χρόνια μετά. Και το φώναζα μόνο εγώ. Που σε αυτό παίζει, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, ωραία. Έφυγε από τη ζωή. Ναι, εσύ τώρα το μάθα. Ο Βασίλης Μάντζας. Είναι αλήθεια σίγουρα. Που ταλαιπωρούνταν εδώ και πολύ καιρό. Ναι, εντάξει, ήταν. Τι ηλικία. Έφυγε από τη ζωή. Τι θέλω να πω άλλο. Στο ΠΑΟΚ έχουμε πάρα πολλά θέματα και ενδιαφέροντα και συνεντεύξεις. Ναι. Με παίχτες του ΠΑΟΚ. Γιαννούλης βασικός τέλος. Και ρεπορτάζ για όσα είπε ο Λουτσέσκου και πρέπει να μείνουμε σε 34 σημεία. Ναι. Τέρμα έχουμε εξάρι, μην ψάχνεις. Μπάσκετ. Χωρίς εξάρι. Έχουμε μπάσκετ. Εκεί διάλογο κάναμε. Τι μου είπε ο Δάμονας. Σε άκουσα. Επέμενε. Το άκουσα. Το βάλω Ζαγόρας ξανά χθες, ευτυχώς. Τι είπε ο Δάμονας. Τι είπε ο Δάμονας. Είναι, λέει, λάτρης του Γκουαρδιόλα. Συνεπώς δεν θέλει εξάρι. Με τίποτα. Και σας το ανέλησε ωραία. Ο Κόλκας τι είπε, τον ρωτάει Λουτσέσκου, τι παίζαμε λέει φέτος, τι είσαι, και αρχίζει ο Κόλκας τι είπε, 4-2-3-1, 4-3-3 έτσι και 4-4-2 και 4-4-1. Όταν επιτίθεται ο ΠΑΟΚ 4-4-2, όταν αμήνεται 4... Το είπε μετά ο Λουτσέσκου αυτό. Ναι. Στο μισό του αντιπάλου όταν επιτιθέμεθα είναι 4-4-2, ναι. Όταν αμυνόμαστε είναι και αυτά. Αυτό λέγεται δυναμική. Έτσι. Όταν λοιπόν, ξεκινάμε άμεσα με ΠΑΟΚ 24.